χαίρετε. Καλώ την Ελληνάρα. Καλώ το παιδί. Σιγά. Για να είμαι σίγουρη ότι θα φτάσω, καταλάβατε, με ασφάλεια. Δεν φάω καμιά γλίστρα, γιατί κάθε φορά το σκέφτομαι όταν ανεβαίνω στα πολύ ψηλοτάκουνα. Ναι, κούτσια μου. Καλά. Είναι και εδώ μέσα από όλη μέρα, το έχουμε καθαρό γυαλισμένο και ωραίο. Δουλεύει πολλά χρόνια όμως και εσύ τώρα, δεν μπορεί να έχει αγωνία. Ναι, καλέ, άλλο να περπατεί. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται με τα τακούνια. Τα τακούνια, άμα τα φοράς στη δουλειά, κάνεις 5 βήματα. Αν τα φοράς όμως και στη ζωή σου, δηλαδή βγεις έξω, όπου και να πας, φοράς το τακουνάκι σου. Το έχω καταργήσει 10 χρόνια. Ακριβώς. Το έχω καταργήσει πάρα πολλά χρόνια και μόνο για κυρίως στη δουλειά, άντε και κάπου αλλού λίγο. Θυμάσαι. Αλλά προτιμώ τα πιο. Τα φορούσαμε για να βγούμε, να πάμε στο κολονάκι που είναι και τα έτσι επικλίνα. Ήμουν και με τα τακούνια, δεν ξέρω αν μπορούσε να μου τα πάρει από τα πόδια. Πώς το κάναμε και στα νησιά. Πηγαίναμε στο πλακόστρωτο με τα τακούνια 20 χρόνια. Γιατί τα κάναμε αυτά. Δεν ξέρω. Για να παιδευόμαστε μια ζωή, Ελένη. Να σας βλέπουμε και να σας απολαμβάνουμε, ρε κορίτσια. Για να μας το κάνετε. Δηλαδή, παιδιά, πείτε μου, σας αρέσει πιο πολύ. Έτσι με ενδιαφέρει η γνώμη σας σήμερα που μιλάμε πολύ χαλαρά και απενοχοποιημένα πάνω σε αυτά. Δηλαδή, αλλιώς προσέχεις ένα κορίτσι να φοράτε τα κουνάκια και αναγκαστικά πάει και λίγο έτσι. Ή... Πες, Δημήτρη, ξεκίνα εσύ, ξεκίνα. Το κορίτσι που σου αρέσει, δεν θα το δεις. Προσωπικά, εγώ κοιτάζω το πρόσωπο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και οι έρευνες έχουν δείξει. Γιατί μιλάμε τώρα για την αλήθεια. Δεν μα έφυγε. Άλλο ένα δικό σου. Το τακούνι ενισχύει την γάμπα, την σχήμα του σώματος. Και έτσι προσελκύει το βλέμμα του ανδρός. Ο ανδρός. Δεν έχω καμία αντίληψη. Γιατί σου λέει. Ξέρω εγώ. Γιατί σου λέει ότι προσωμιάζει το σχήμα. Της, του θυράματος σε κυνηγό. Αν νιώθει ο άντρας κυνηγό. Να στα πω λαϊκά, αντρικά, ωραία. Λοιπόν, το τακούνι, ας το πρόσωπο. Τώρα πάμε εκεί που κοιτάζει. Το τακούνι σηκώνει λίγο και το πείστε και τη γάμπα τη φτιάχνει ωραία, την κόβει λίγο. Δηλαδή, πες μου λίγο, επειδή σκουνάζει και στο κολονάκι εκεί που είναι τα πεζοδρόμια έτσι και πάνε όλε αγκαζέ οι φίλε. Όχι, έτσι πάνε. Μπορεί και εγώ να λέω στη γυναίκα. Έλεγα στη γυναίκα μου. Έλεγα στη γυναίκα μου. Πού τα πας, αλλά μ' αρέσουν. Θα τα φοράς και σε χρειάζεται να σε βαστάζω. Μια ζωή να σε πηγαίνει. Όχι, μη φοράνε τα κούνια, εγώ ξαφνικά. Είδατε αυτό που είπαμε με την Αντριόπη ότι ήταν καλύτερο. Ωραίο, πιο τηλεοπτικό. Ναι, όχι, όχι. Εσείς έχετε κάτι αντίστοιχο δικό σας εσείς στα αγόρια, ρε παιδί μου. Εμείς το τακουνάκι είναι και λίγο φετίχ. Δηλαδή το σκέφτεσαι και όταν είσαι πιτσιρίκα, λες, αχ, εγώ πότε θα ανέβω πάνω στα ωραία τακουνάκια. Το φαντάζεσαι. Κάτι να μας ενισχύει, κάτι να μας δείχνει. Κάτι που να έχετε κι εσείς κάποια έτσι κολλήματα που πράγματι κάτι δίνει. Το μαλλί. Που να μας δυσκολεύει. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αντρικό πως αγόρι το ονειρεύεσαι να το κάνεις. Να γίνεις άντρας με αυτό, ας πούμε. Ρε παιδί μου, κάθε εποχή διαφορετικό. Πάντα το μαλλί ήταν. Το πώς θα έχεις το μαλλί, ανάλογα με τη μόδα. Μια εποχή ήταν το μουστάκι. Τώρα το η μόδα είναι να δείχνουν λίγο τους αστραγάλους. Ανεβάζει λίγο παραπάνω να μην παντελώνει και είναι η γυμνή αστράγαλη. Και ρε παιδιά, να πάω να πάρω μια κάλτσα στον άνθρωπο. Κρυώνει. Καημό μου ήταν να πάρω μια Χάρλι, ρε παιδί μου, τώρα ξέρει να το ζήσω λίγο τη λεζάτα, καβαλάω μια Χάρλι, λίγο τη λεζάτα. Τι πάνω σου, τι πάνω σου. Μια περίοδο θυμάστε που ήταν τα γένια τη μόδα που είχαν όλοι μουσικά. Ναι, η αξιρισιά που λέγαμε. Εγώ τι να κάνω που είμαι σπάνω Μαρία. Ναι, τα αγοράκια που πάνε και ξύλινε. Όχι, σπάνω Μαρία. Εγώ είχα ένα μαθητή, το Γρηγόρη που είναι και κουμπάρο μου, γεια σου Γρηγόρη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, εγώ προσπαθούσα να πω και πώ στο σχολείο μετά τη Δευτέρα-Τρίτη ηλικία άρχισαν τα παιδιά να βγάζουν οι συμμαθητές μου λίγο. Εγώ τίποτα. Σιριζώσου. Πάω στο Γρηγόρη μου λέει, εγώ γυρίζαμε από το σχολείο με τις τσάντες. Του λέω ρε εσύ, του λέω, πώς θα εγώ θέλω να βγάλω κι εγώ γενιά. Μου λέει, θα βάλεις μου λέει σαπούνι πράσινο και θα ξυρίζεις με το σαπούνι. Σίγουρα του λέω, ένα και ένα μου λέει, ο παππούς είναι παπάς. Το έκανα εκεί, μετά βγάζει τίποτα. Ότι δηλαδή το πράσινο σαπούνι βγάζει μαλλιά. Λεπίδι. Ότι θα το αγριέψει. Δηλαδή μου το λεπίδι, ούτω ή άλλω αγριεύει την κατάσταση. Έτσι μου περιλαίνει, έτσι σου πει. Το έκανε. Τίποτα δεν έγινε. Έβγαλα μία σαν σκόρπια διαδήλωση. Λίγο εδώ, λίγο εδώ, λίγο εδώ. Μετά βλέπω το βίντεο κλιπ του Διονύση Σχοινά. Το μεγάλο σου απότομα που είχε πάρει ένα μαρκαδωράκι και λίγο το έκανε. Ναι. Το έκανα εγώ. Απαπα, έλα. Πήγα να δω το αναψυκτικό το μπλε. Πάω λίγο, πασαλήφθηκα εδώ. Ωραία όμως. Κοίτα, τώρα που το λέει αυτό, νομίζω κάναμε ότι στο μυαλό μου εκείνα τα χρόνια που ήμασταν συνομήλικες με τα αγόρια που πηγαίναν να βγάλουν τρίχες στο πρόσωπο, απασχολούσε και βλέπω τις όλες γενιές. Γιατί νομίζω το θέμα ότι να βγάλω τρίχες σαν αγόρι εννοώ, τους κάνει ότι σαν να μεγάλωσαν. Δηλαδή είναι τύπου. Το ξύρισμα. Και στα κορίτσια καλώ θα μπορέσουν. Στα κορίτσια να του αφαιρέσουν τι τρίχες. Καλά, στα κορίτσια εκεί μετά το δημοτικό. Άστα να πάνε. Προχθές μπήκε ο Κωνσταντίνος στο μπάνιο, παιδιά, να σα πω αυτό για το ξύρισμα.
να σας λέω, γιατί το ζω. Και κατεβαίνει κάτω και ήταν λαδωμένος από ντίκι. Λέω, παιδάκι μου, τι έκανες, δεν έκανες μπάνιο. Λέει, μαμά, πήρα αυτό που βάζουμε μετά το ξύρισμα για να όπου βάζουμε μπάς. Του λέω, αγόρι μου, αυτό ήταν λαδάκι, δεν ήταν. Ήταν λάδι, παιδάκι μου, τι έχεις βάλει. Λάδι την εκκλησία. Ναι, παιδί μου, βλογημένο. Τι λες, παιδί μου, λάδι που βάζουμε στο σώμα μας. Το βάλε λοιπόν σε όλα τα μούτα στα μαλλιά. Παιδιά μου, λέει, γιατί είχε σαν τον μπαμπά. Αυτό δεν ήταν καημό το ξύρισμα. Καημό, είναι λίγο. Είναι με την πλήρη. Ακόμα και εσείς τα γόρια, ξυρίζεστε να βγάλετε τρίχες, μόλις βγάλετε και περάσουν και 5, 6, 7 χρόνια, λέτε, αχ, να κάνω ένα λέιζερ, πολλές τρίχες έχω πάνω μου. Ναι, γιατί σπάνια βγάζεις το τρίχωμα που επιθυμείς. Πάντα είναι ή λιγότερο ή περισσότερο. Έτσι ή αλλού. Αλλού. Ή άσπρο, Θοδωρή μου, να μην χρωστάω, εγώ τα ξυρίζω γιατί βγαίνουν άσπρο. Ναι, τι να κάνω, κυρίως κύριος. Εσύ το έχεις βρει αυτό, μου φαίνεται, είναι κόλπο, πρέπει να το μελετήσω κάθε έτσι. Εμένα βρήκες, αφού ξέρεις ότι είμαι ανοιχτό βιβλίο είμαι εγώ. Είναι εγώ, και το άλλο λίγο. Άστε αυτά, ο Γκάρι. Δεν βάζαμε λεμόνι στα μαλλιά για να τα κρατήσει. Λεμόνι. Λέει, τα λέει, τα λέει και χτενίζεται σαν το φύτο Ντίντο. Ναι, αλλά του πάει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να μπούμε στα ωραιότατα θέματα μας. Μη φύγει κανείς. Θέλω να φύγω από αυτό εγώ. Δεν. Αλλά σιγά-σιγά. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί εδώ πέρα μας πιάσετε πάνω που λέγαμε κάτι με το Θοδωρή μου. Αλλά πάμε να μπούμε στα δικά μας, γιατί πολύ ωραία συζήτηση μας κάνει η Ελένη Πετρουλάκη για ένα κομμάτι που κατά καιρούς το πιάνουμε. Γιατί το πιάνουμε, και στην προσωπική μας ζωή και το συζητάμε πάρα πολύ. Ελιάνα μου. Πάνω στην ώρα λοιπόν η Ελένη Πετρουλάκη μας μιλάει για την αποτοξίνωση, την οποία πολλοί έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι που θα μας βοηθήσει να χάσουμε βάρος. Βάζει λίγο τα πράγματα στη θέση τους και εξηγεί ότι μια αποτοξίνωση τη χρειάζεται όχι μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να χάσει περίπου τα κιλά. Μια αποτοξίνωση σε βοηθάει να βοηθήσει τα ζωτικά σου όργανα, το σηκώτη, το παχυέντορο, να ισορροπήσουν, να φύγουν τα πρυξήματα από ενδεχομένως υπερφαγία που μπορεί να κάναμε και το Πάσχα ή σε μια περίοδο της ζωής μας που δεν αισθανόμαστε καλά. Θα τα πούμε και αυτά για το πώς συνδέονται όλα αυτά με την ψυχολογία μας. Αλλά μας δείχνει και εύκολες ασκήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι και ένα detox. Αυτές ακριβώς που βλέπω. Δεν τις λες εύκολες ασκήσεις και σίγουρα όχι για το σπίτι. Ξέρεις τι γίνεται, έχει γίνει και μια διεθνή στάση πια. Είναι πιλάτες, γιατί κάποια από αυτά. Γιατί έχει το reformer, αλλά προφανώς δεν έχουμε όλοι όργανα γυμναστικής στο σπίτι. Αλλά είναι και μια διεθνή στάση ότι πλέον μπορείς να κάνεις πάρα πολλές ασκήσεις που γυμνάζουν όλες τις μυϊκές ομάδες με την αντίσταση ενός τοίχου. Οπότε αυτά, αν κάνεις μια μικρή μετατροπή, μπορείς να τα κάνεις ακόμα και στον τοίχο του σπιτιού σου, κρατώντας μια αντίσταση με ένα μικρό ματ κάτω. Μας δείχνει και ένα ρόφημα, το οποίο θα μας βοηθήσει να αποτοξινωθούμε και γενικώς μας βάζει σε σειρά. Πάμε να τη δούμε. Να πω ότι δεν είναι μόνο η περίοδος του Πάσχα, αλλά και η περίοδος των Χριστουγέννων. Το ίδιο ισχύει γενικότερα για την Ελλάδα και για κάθε ελληνική οικογένεια, που έχουμε μία νοοτροπία που σε κάθε γιορτή λέμε να φάμε και να πιούμε. Πόσα χρόνια λοιπόν το φωνάζω σε εισαγωγικά να αλλάξουν οι Έλληνες νοοτροπία και να μην φτάνουμε στο σημείο λοιπόν μετά από κάθε γιορτή να έχουμε αυτό το φούσκωμα, το πρίξιμο, το μετεωρισμό και να αισθανόμαστε χάλια με το σώμα μας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Το νερό, η ενυδάτωση του οργανισμού, θα βοηθήσει πολύ. Μετά, η κίνηση, η άσκηση, πολύ ελαφριά γεύματα. Να αποφύγουμε το βαρύ το βραδινό, να αποφύγουμε τα τηγανιτά, τα αναψυχτικά, το αλκοόλ, να κάνουμε ένα είδος αποτοξίνωσης. Η αποτοξίνωση όμως από πού έρχεται? Από το σηκώτη, από τα νεφρά και από το παχιέντερο. Άρα είναι θέμα τροφής και είναι και θέμα κίνησης για να μπορέσουν να λειτουργούν όλα τα ζωτικά μας όργανα. Πολλοίς κόσμος μετά από γιορτές, μετά από πολύ φαγητό, κάνει αυτές τις δίαιτες express. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτές? Εγώ είμαι κατά της δίαιτας γενικότερα. Εγώ είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής και ένα ισορροπημένο πλάνο. Τι είναι το θέμα? Να παίρνει ο άνθρωπος από όλα τα θρεπτικά συστατικά. Ακούω διάφορα, κετογονική, πρωτεϊνική, διαλυματική. Δεν είναι όλα για όλους. Το κάθε πλάνο διατροφής πρέπει να είναι εξατομικευμένο και ανάλογα τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Οι εξετάσεις χρειάζονται κάλλιστα. Δεν μπορεί κάποιος να σου βγάζει διατροφή εάν δεν έχεις κάνει ιατρικές εξετάσεις. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τα βίντεο στο TikTok, στο Instagram, που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να δηλώσει ό,τι θέλει, χωρίς γνώση, χωρίς κατάρτιση. Μην
Μου ανέφερες πριν τα social media. Εσύ που σε μάνα λοιπόν τριών κοριτσιών που είναι και στην εφηβεία, ακολουθούν επειδή έχουν δύο γονείς που προέρχονται από τον αθλητισμό. Τη σωστή διατροφή. Τρώνε από όλα τα παιδιά μου, δεν στερούνται σε τίποτα. Επειδή ασχολούνται σχεδόν όλες με τον αθλητισμό, τρέφονται υγιεινά. Υγιεινά δεν σημαίνει στερούμε. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, εγώ τρώω μεγάλες ποσότητες φαγητού. Δεν στερούμε τίποτα. Απλά ξέρω να τα συνδυάζω σωστά. Ελένη μου, υπάρχουν ασκήσεις που σχετίζονται με την αποτοξίνωση? Κοίτα, υπάρχουν ασκήσεις που βοηθάνε στην κινητοποίηση του εντέρου και να λειτουργήσουν όλα τα ζωτικά μας όργανα σωστά. Πάμε να σας δείξω τρεις ασκήσεις. Καθόμαστε λοιπόν αναπαυτικά. Φέρνουμε τα πόδια μπροστά. Εδώ. Ίσια η πλάτη μας και τα χέρια πίσω από τα γόνατα. Ρολάρω τη σπονδυλική στήλη, φέρνω μέσα το πηγούνι στο θώρακα. Εδώ αργά-αργά έρχομαι προς τα πίσω. Με την εισπνοή ισιώνω τη σπονδυλική στήλη και κρατάω αντίσταση με τα γόνατα. Αυτό εδώ μπορούμε να το κάνουμε τουλάχιστον 15 φορές. Στηριζόμαστε στα γόνατα και στις παλάμες των χεριών. Τα χέρια μας πρέπει να είναι ακριβώς κάτω από τους ώμους. Τα πόδια μας στο άνοιγμα των ισχύων. Εδώ. Κάνω το ίδιο. Ίσπνοη φέρνω μέσα τη σποντυλική στήλη. Εδώ ψηλά το πηγούνι. Ρολάρω τη σποντυλική στήλη. Φέρνω μέσα το πηγούνι και πιέζω με τις παλάμες στο πάτωμα. Και αυτό τουλάχιστον 15 φορές. Έρχομαι πίσω. Σε αυτήν εδώ τη θέση. Χαλαρά. Ίσπνεω και εκπνέω. Θα φέρετε τα χέρια δίπλα στο στήθος, θα πιέσετε με τις παλάμες, αλλά για αρχάριους δεν θα κάνετε απότομα την κίνηση. Εδώ ψηλά το κεφάλι, εισπνέω, βάζω δύναμη στις παλάμες, στα γόνατα πίσω και φέρνω πίσω τη λεκάνη. Κατεβάζω το σώμα κάτω, πιέζω με τις παλάμες, ψηλά το πηγούνι, δύναμη στα χέρια, πίσω η λεκάνη. Θα σας δείξω ένα detox ρόφημα και την εκτέλεσή του και τα υλικά που χρησιμοποιώ, που μπορεί να το κάνει ο καθένας στο σπίτι μόνος του και να το πίνει κάθε βράδυ. Όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά για μία εβδομάδα περίπου. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μισό λεμόνι, αγγούρι κομμένο σε φέτες, σε ροντέλες, αλλά με τη φλούδα. Όχι να το καθαρίσετε, λίγο τζίντζερ, μιλόξιδο και μέντα. Πάμε να τα βάλουμε όλα τα υλικά στο blender και θα δείτε πώς γίνεται. Αφού το χτυπήσαμε στο blender, το βάζουμε στο ποτήρι. Στην υγειά σας. Λοιπόν, εγώ πάντως την έχω την απορία όσον αφορά το κομμάτι του ξιδιού. Συγγνώμη, γιατί εντάξει για το λεμόνι, εντάξει για το αγγούρι, για το τζίντζερ που είναι και φανταστικό μέντα. Και στο τσάι και μέντα. Αλλά το μιλόξιδο. Ερωτηματικό, μιλόξιδο. Όσον αφορά τη δυσκολία, επειδή είναι πολύ ξινό ή το κατά πόσο οποιοδήποτε οργανισμό είναι εντάξει να το πιει. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Φυσικά. Καλό είναι όλοι να συμβουλεύονται το γιατρό του, να κάνουν τι εξετάσει όπω είπε η Ελένη Πετρουλάκη και μετά να ακολουθούν οποιαδήποτε συμβουλή διατροφή. Και αυτή είναι η δική τη πρόταση. Και φυσικά αυτό είναι κάτι που είναι για πολύ λίγε και συγκεκριμένε μέρε. Δεν είναι για να το πιει κάποιο ίσα-ίσα. Δηλαδή για μια-δύο-τρει μερούλε, αν θέλει λίγο να αποτοξινωθεί. Αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω. Όμω να σα πω κάτι, παιδιά. Ωραία τα λέει. Για τη διατροφή και για το πώς πρέπει να σου γίνει συνήθεια ένας σωστός τρόπος διατροφής. Σίγουρα. Αλλά την άλλη, παιδιά, το φαγητό είναι και απόλαυση, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι το μόνο σίγουρο. Είναι μόνο απόλαυση. Είναι και η αποζημίωση. Δηλαδή, όταν μετά από μια δύσκολη μέρα που έχεις περάσει δύσκολα, δεν μπορείς, να σου το πω ανάποδα, να επιστρέψεις σπίτι για να λες: «Ωχ, έχω τώρα να φάω και το διαιτητικό». Πρέπει να πει σε κοινό τουλάχιστον πέρασα μια δύσκολη μέρα. Πάω να φάω. Μια καρμπονάρα. Αν μου επιτρέπει. Αν μου επιτρέπει. Συγγνώμη να μην μιλήσω σε αυτό το θέμα. Μια καρμπονάρα. Πώ είμαι λίγο. Και όλοι έτσι σκεφτόμαστε. Αλλά είναι λάθος που σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί ακριβώς αυτό είναι αποτέλεσμα. Σου δημιουργεί συναισθηματικά επεισόδια υπερφαγίας. Γιατί λες, μου αξίζει, είμαι κουρασμένος. Δεν πρέπει να το συνδέσει με το φαγητό. Άσχετα από το συνέστημα. Δεν είναι όμως.
Να σου κάνω τη λέξη. Το κάνει ο Δημήτρης. Το κάνουμε όλοι. Άσχετα από το συνέστημα όμως, είναι μια διαδικασία απόλαυση του φαγητό. Δηλαδή, είναι να βγεις και να φας κάτι ωραίο που να σου αρέσει. Άσχετα από το βραστό, το ψητό, το λαχανικό. Ναι. Πώς, ή ένα γλυκό. Δηλαδή, ένα ωραίο γλυκό, ένα ωραίο παγωτό. Είναι όμως και στην κουλτούρα μας. Δηλαδή, εγώ που βρέθηκα πέρσι στον κουμπάρο μου, σας είχα πει στη Γενέβη που είχα πάει, το φαγητό το έχουν λειτουργικό. Δηλαδή, τώρα είναι η ώρα που τρώμε, μετά συνεχίζουν τη δουλειά του. Συγκεκριμένη ώρα ή το βράδυ συγκεκριμένο φαγητό. Εδώ. Εμείς θα κάτσουν να φάνε ακόμα και αν δεν πεινάνε ή πεινάνε πολύ, είναι πολύ συγκεκριμένο. Επειδή τώρα είναι το ραντεβού του φαγητού. Ακριβώς. Και τέταρτο τρώμε, ας πούμε. Σκέψου. Έχει η Ελένη γιορτή. Θα πάμε να φάμε. Πήρε το πρωτάθλημα ο Σάββας. Θα πάμε να φάμε. Όχι, θα βγεις πρώτο ραντεβού. Θα πάμε να φάμε. Έχει μάτς. Θα μαζευτούμε να παραγγείλουμε να φάμε. Αυτό, σκέψου το. Ταινία. Πρέπει να πάμε να πάρουμε popcorn να φάμε. Σκέψου το τώρα ανάποδα. Ταινία χωρίς popcorn, γιατί να πάω να δω. Με μάτς, άμα δεν παραγγείλω, πώς. Δηλαδή σιγά σιγά το συνδυάζει στις αντιθέσεις. Η Γενέβη είναι αποστηρωμένη και εδώ ζούμε σαν άνθρωποι. Ναι, σαν άνθρωποι, αλλά. Δεν είναι έτσι, Σάβα. Δεν είναι έτσι. Παγκοσμίος Οργανισμός Υγείας, αυτή η συνήθεια του Έλληνα που τρώμε 10 ή 11 ή ό,τι ώρα τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας και βρισκόμαστε και τρώμε τόσο αργά, είναι πολύ λάθος για το πεπτικό και για το μεταβολισμό. Άμα φάμε στις 5, θα ξαναπειράσω. Πολύ ταυτιζόμαστε. Πραγματικά στις 8. Εκτός αν θα πάμε να κοιμηθούμε στις 7. Στις 8 τρώνε κανονικά οι άνθρωποι το βράδυ. Λάθος είναι σίγουρα, αλλά λέμε τώρα για έναν τρόπο ζωής και για το πόσο εύκολο είναι να τον υιοθετήσεις και να τον ακολουθείς για πάντα. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που κάνουν γυμνή διατροφή, πες μου, πόσο καιρό έχουν να φάνε τηγανιτές πατάτες. Σου λέω άλλους 5 χρόνια. Δεν τρώνε τηγανιτές πατάτες. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, γενικώς τηγανιτά τα αποφεύγουν. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Οπότε, αυτό λέω πώς το βάζει την καθημερινότητα. Φανταστικές μόνο. Λευτεριάζει τηγανιτή πατάτα, λέει. Μόνο αυτό έχω να πω. Εντάξει τώρα. Το ότι είναι απόλαυση είναι και προφανώς το χρειαζόμαστε να παίρνουμε και χαρά από το φαγητό. Αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό και κάτι τελείως διαφορετικό να τρως για να καλύψεις συναισθηματικά κενά, το οποίο δεν είναι η εξαίρεση. Εννοείς να μην πεινάς και να γεμίζεις τον εαυτό σου με φαγητό. Από μικρά παιδιά τους λες, αν κάνεις αυτό, θα φας. Δηλαδή, θα πάρεις μια σοκοφλέτα. Παυλοφικά. Ναι. Δεν είναι το παυλοφικό, είναι ότι το συνδέεις με κάτι συναισθηματικό, με κάτι ψυχικό. Και αυτό είναι πρόβλημα γιατί μετά μεγαλώνεις και έχεις προβληματική σχέση με την τροφή. Λες, δεν τα έχω καταφέρει καλά, ας τιμωρήσω τον εαυτό μου να μην φάω. Αυτά στα έχει πει κάποιος ειδικός και μας τα λες τώρα. Όχι ένας και δύο, όχι ένας. Έλα να παίξουμε μπαλίτσα να πασάρουμε το θέμα, ένα-δύο. Πού τα έχεις δει, έχεις δει κανένα βίντεο, τα έχεις δει. Η φίλη σου, η Αγγελική Καβαλεράτου, θα μας μιλήσει για το πώς η σύνδεση της τροφής με τον ψυχισμό μας και το συναισθηματικό μας κόσμο δεν μας κάνει καλό. Οι συναισθηματικές υπερφαγίες. Για δείτε μήπως έχετε κι εσείς τέτοια επεισόδια. Η πρώτη και η πιο χαρακτηριστική σύνδεση ανάμεσα στα συναισθήματά μας και στο πώς εμείς αισθανόμαστε είναι η σύνδεση και η ταύτιση με το σώμα μας. Το σώμα μας λοιπόν είναι εκείνο το οποίο εκφράζει όλες τις δυσκολίες που είτε δεν αντιλαμβανόμαστε είτε δεν μπορούμε να διαχειριστούμε εύκολα και συμβαίνει κυρίως λόγω των συναισθηματικών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουμε. Είναι πράγματι εντυπωσιακό πώς το φαγητό έχει ταυτιστεί με τα συναισθήματά μας. Αυτό συμβαίνει επειδή μία από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου είναι να λάβει φροντίδα, στοργή, ανακούφιση και κυρίως αγάπη. Και αυτό από την παιδική κιόλας ηλικία έρχεται κυρίως από τη μητέρα προς το παιδί μέσω της τροφής. Έτσι λοιπόν η τροφή έχει συνδυαστεί και με μία συναισθηματική εγκύτητα. Όταν λοιπόν κανείς στην ενήλικη ζωή του αντιμετωπίζει κάποιες συναισθηματικές δυσκολίες ή και απουσία κάποιων βασικών συναισθημάτων από τις σχέσεις του, η τροφή είναι απαραίτητη για να τον ανακουφίσει απέναντι σε αυτές. Αυτό βέβαια σε βάθος χρόνου έχει και αρνητικές προεκτάσεις, καθώς αυτός ο τρόπος φροντίδας μέσω της τροφής και ειδικότερα όταν έρχεται σε μεγάλη ποσότητα και συχνότητα, πάβει να είναι λειτουργικός. Το άτομο αποκτά μια σχέση εξάρτησης από το φαγητό και είναι σχεδόν αδύνατο να το οριοθετήσει. Η συμβουλή σε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη συνθήκη είναι πρωτίστως να φροντίσει τα κομμάτια του εαυτού του ή τα επίπεδα της ζωής του που χρειάζεται, προκειμένου να καταφέρει να διαχειριστεί και το κομμάτι της διατροφής. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι κανείς να φροντίσει τον εσωτερικό του κόσμο και τα συναισθήματά του. Εάν κανείς καταφέρει να φροντίσει αυτά τα κομμάτια του, τότε με την κατάλληλη βοήθεια και καθοδήγηση ενός ειδικού, η έννοια και η αξία που θα έχει δώσει στην τροφή για τη συναισθηματική του ανακούφιση θα αλλάξει και θα μπορέσει πιο άμεσα να κάνει μια πιο συνειδητή προσπάθεια.
Άρα, αυτό που ουσιαστικά απαιτείται είναι κανείς να φροντίσει τις βαθύτερες ανάγκες του, τις οποίες χρειάζεται να λάβει από αλλού, ώστε να πάψει να υφίσταται η συναισθηματική υπερφαγία και η τροφή να πάρει τον κανονικό ρόλο που χρειάζεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Κλείνοντας, να πούμε πως μια τέτοια διαδρομή σαφώς έχει και δυσκολίες. Μπορεί να γίνει πιο εύκολη για το άτομο όταν υπάρχει υποστηρικτικό δίκτυο και άνθρωποι του περιβάλλοντος του, οι οποίοι είναι δίπλα του στην προσπάθεια αυτή. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορεί και το ίδιο το άτομο να διαχειριστεί και με την κατάλληλη υποστήριξη να ισορροπήσει τα δύο αυτά επίπεδα της ζωής του. Τόσο το συναισθηματικό, όσο και το διατροφικό. Και τέλος, να αποκτήσει μια συνολικότερη αρμονία στη ζωή του, συναισθηματικά και σωματικά. Λοιπόν, εμείς μιλάμε ασταμάτητα για αυτό το θέμα. Αυτό, ναι. Ασταμάτητα. Δεν ξέρω πώς το κάνετε εσείς το πρόγραμμα στο σπίτι σας με τα φαγητά, αλλά εγώ δεν θυμάμαι να έχω πει ποτέ ότι αυτό το φαγητό είναι παχυντικό, θα το παίζουμε μια φορά τις 15 μέρες. Ποτέ. Καταρχήν γιατί αποφάσιζε παλαιότερα, ειδικά όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου, η μαμά μου έλεγε, έβγαζε το πρόγραμμα. Και τα φαγητά της μαμάς μου ήταν όλα, καταλαβαίνω, λαχανοντολμάδες, παστίτσες, μουσακάς. Δηλαδή όλα είχαν... Τέλειο. Ωραία. Είχανε. Κάτι πολύ. Ναι, δηλαδή δεν είχαμε κάνει ποτέ κουβέντα. Στην ελληνική οικογένεια πάντως, Κυριακή που θα μαζευτεί η οικογένεια στο τραπέζι, δεν θα φάνε φακές. Όχι, από φακές τρώγαμε. Αλλά δεν λέγαμε ότι σήμερα τρώμε γίνα. Τρώγαμε γιατί λέγαμε ωραίες και φακές, θα φάμε και φακές. Δεν έχω μια άποψη. Δεν είναι θέμα παχυντικού, είναι θέμα έλλειψης μέτρου. Δηλαδή, όταν θα φας πάρα πολύ από κάτι, αν φας λίγο, ένα πιάτο κανονικό, μια χαρά θα σου πάει. Και αν δεν φας λίγο πριν κοιμηθείς, εννοείται. Και εγώ τρώω πριν κοιμηθώ, εντάξει, και έχω παλινδρόμηση. Τι να κάνω τώρα. Ρε παιδιά, μήπως όταν συγκρατεί τα καλά πάει λιγότερα. Μου σιγά τα παρατήσω. Δεν βλέπω, όλο χειρότερα να γίνονται τα πράγματα. Θα πεις κάτι και μετά λες, έχω ένα θέμα. Έχω ένα θέμα. Εγώ πάντως σε αυτό που λέει για το βράδυ, γιατί ξαναμπαίνω και λέω πάλι με αυτόν. Πώς γίνεται με σένα, δεν ξέρω στο θέμα του φαγητού. Πώς γίνεται. Λοιπόν, ναι, και εγώ το ίδιο θέμα έχω. Δηλαδή, ας πούμε, θα γυρίσω στο σπίτι μου, δεν είναι η ώρα που πεινάω. Είμαι σε υπερένταση ακόμα, δεν μπορώ να φάω. Άρα εκείνη την ώρα δεν θα φάω. Ό,τι ώρα όμως και να φάω. Όταν χαλαρώσεις. Φάω 7.30, φάω 8. Κατά τις 11 παρά, ακόμα και αν το μάτι μου έχει κλείσει κάπως, έχει λίγο έτσι κλείσει. Έχω μια ποινή. Αν ξέρω ότι έχουμε ωραίο φαγητό στο σπίτι, το σκέφτομαι. Αυτό. Και ξέρεις τι σου λέει ο γιατρός, ο διατροφολόγος. Δεν θέλω να μαγειρέψω. Ξέρεις, σου λέει ο διατροφολόγος. Πάρε να έχεις, λέει, μία χούφτα, λέει κάτι, αμύγδαλα. 10 αμύγδαλα. Να έχω μία αμύγδαλα. Τα φας μόνο στα αμύγδαλα, πες του. 10 αμύγδαλα. 12 η ώρα έτρωγα τα γιουβαρλάκια. Το βράδυ αυτά τρώω. Για τα μυγδαλά. Κάκια μυγδαλάκι. Αλλά δεν χορταίνω με τα μυγδαλά. Δεν πήγα εγώ στην παραλία. Σε παραλία. Να σου πω κάτι. Θοδωρή μου. Κάποιες στιγμές θέλουμε και λίγο να ξεσκάσουμε. Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι αντίθετο. Γι' αυτό ήθελα να μην μιλήσω από την αρχή για το θέμα. Πήγα την άλλη, θα σου πω. Πήγα στην παραλία τις προάλλες. Λοιπόν, ωραία και τα λοιπά. Δεν συμφωνείτε ότι έχει άλλη γεύση το φαγητό όταν το τρως στην παραλία. Δεν βγαίνει από τη θάλασσα. Ο γιαρμάς έχει άλλη γεύση όταν βγαίνει από την θάλασσα. Είναι καλοκαίρι. Γιατί σκέφτεσαι την ώρα που είναι καλοκαίρι. Σάντουιτς με τη μουρταδέλα και τη φέτα. Έχει άλλη γεύση. Και φτεδάκι. Ρε, αγκούρι πάρε. Πάρε αγκούρι. Πάτω μόλις βγεις από τη θάλασσα. Όλοι ζει θάλασσα. Άλλη γεύση έχει τα αγκούρι. Είναι αυτή η παραλία. Ευχαριστώ. Είναι αυτή η παραλία με τις μαξιλάρες και τα λοιπά. Λέω ωραία, έρχονται όλοι. Εντάξει, η χτιστή. Ωραία, λέω ωραία να είναι καλά τα παιδιά. Εγώ εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Τους χαίρομαι, τους χαίρομαι. Και κάποια στιγμή κατά τη μία κάτι μου μύρισε. Ρε παιδιά, λέω. Τι σου μύρισε. Ελένη είχαν φέρει όλοι τα περάκι και σκάσαν τα μπρόκολα. Και μύρισε όλη η παραλία μπροκολίλα. Λοιπόν, είναι ζωή αυτή. Να είναι αυτή η ζωή. Για να είναι έτσι όπως είναι. Για να είναι. Και τρώγανε μπρόκολο. Με όρεξη. Το μπρόκολο, αλλά θα ήθελα δίπλα και κάνα κεφτεδάκι. Αχ, Ελένη, παλιότερα κεφτεδάκια. Κεφτεδάκι στην παραλία, ρε παιδιά, είμαστε καλά. Τρώνε και χωρίς λάδι. Δεν είναι ότι βάζει λάδι, αλλά τρώνε. Λέω για το σπίτι του που θα πάω να φάω το μπρόκολο με το κεφτεδάκι όμω. Μια χαρά, εδώ σου λέω. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Αλλά δεν ζωρίζει από ένα σημείο και μετά. Και με τι όφελο πια. Εντάξει, είσαι. Εγώ σε νιώθω, αλλά και η νοοτροπία η δικιά μα. Της άλλης πλευράς, της Ζουμερής, η οποία παίρνει, πάει στο φούρνο στο νησί και γεμίζει τούρλα δυο σακούλες. Πρωινό στην παραλία. Λουκανικόπιτες και πάει στην παραλία, χάλια είναι κι αυτό. Εντάξει, άμα πεινάσουμε. Ελιάνα μου, δεν θα τρώμε χωρίς να πεινάω. Είναι το καλύτερο. Αν μόλις βγεις από τη θάλασσα, η θάλασσα ανοίγει την όρεξη. Εγώ κάνω βουτιά για να μπορέσω να βγω να φάω. Και τρώω μια ζαμπορά όρεξη και την περιμένει τη θάλασσα και τα μπάνια. Έτσι. Μακροβούτι, μακροβούτι. Λοιπόν. Εσύ σου παξούς βουτιές δεν έκανες. Έφαγες καλά και κυρίως μας έφερες και θέματα, γιατί εντάξει η σύνδεση που κάναμε την προηγούμενη Παρασκευή. Το θέμα είναι να, εκτός από τον Χριστόφορο, να ακούσουμε λίγο και τους υπόλοιπους αυτής της πολύ επιτυχημένης παρέας που ξαναμαζεύτηκε για να βάλουν μπρος το Μαέστρο 2. Έχει κι άλλο Χριστόφορο το βίντεο που μας
εξηγεί πού γίνονται τα γυρίσματα και τι σημαίνουν οι γονιές των παξών για αυτόν, τι αναμνήσεις του φέρνουν από την παιδική του ηλικία, γιατί ξέρει κάθε σπιθαμή. Και σε λένε, θυμάμαι πριν από 10 χρόνια, πριν κάνει την πρώτη του ταινία, που συζητάγαμε και μου λέγε τι θέλει να κάνει. Αυτό περίπου που κάνει τώρα με το μαέστρο, το είχε υπόψη του για ταινία και μόνο την αισθηματική ιστορία. Και μου λέγε πόσο τελικά καλή επιλογή έκανε να μην το πραγματοποιήσει, διότι βγαίνει καλύτερα σαν σειρά και είναι πολύ πιο εμπλουτισμένο με άλλα θέματα κοινωνικά. Μιλάει λοιπόν ο Χριστόφορος, τον παρακολουθήσαμε, ήμασταν πάρα πολύ κοντά με τον οπερατέρ στις σκηνές. Μιλήσαν βέβαια και οι πρωταγωνιστές που ήταν σε αυτό το διάστημα στους Παξούς, γιατί μετά θα συναντιόντουσαν με άλλους στην Κέρκυρα και μετά θα έρθουν στην Αθήνα. Μιλάει η Κλέγια Ανδριολάτου, η Μαρίσα Τριανταφυλλίδου με το Φάνη Μουρατίδη που μόλις έχει εκλεγεί δήμαρχος, όπως βλέπουμε εδώ. Εδώ είναι η σκηνή στο Γάιο με τη Μαρία Καβογιάννη που μιλάει και αυτή για τις αντιδράσεις του κόσμου. Όπως και ο Γιώργος Μπένος για τον αντίκτυπο που είχε ο χαρακτήρας του. Να κάνουμε λοιπόν άλλο ένα μικρό, ωραίο, πολύ όμορφο ταξίδι στους Παξούς για να πάρουμε μια κλεφτή γεύση από το μαέστρο. Εδώ. Χριστόφορο, είμαστε στο Λογκό. Είμαστε στο Λογκό. Για πες μου τι κάνεις, τι κάνεις. Στο ένα από τα τρία λιμάνια των Παξών. Εδώ πέρα κάνουμε μια σκηνή στο μπαράκι εδώ πέρα, το ταξίδι. Κάνουμε μια σκηνή σήμερα με τον Σπύρο και τη Γιάννα, με τον Γιώργο τον Μπένο δηλαδή, όπου είναι πώς είναι η ζωή τους μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει στο νησί. Mm-hmm. Γενικά, κάθε μέρα πηγαίνουμε και σε ένα διαφορετικό location στο νησί. Αχ, ρε μόνο, ναι, ναι, ναι. Α, οκ. Κάτω πιο πολύ. Το θυμάσαι το Λογκό σαν ένα ακόμα μέρος αράγματος στις διακοπές. Κοίταξε, πάντα στην εφηβεία ναι, ερχόμουν για ποτάκι εδώ. Εντάξει, εκεί πέρα υπάρχει η ταβέρνα του Βασίλη, ναι, που είναι, τη θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό που ενώναμε τις καρέκλες μαζί και μας βάζανε να κοιμόμαστε πλάι. Ναι. Θυμάσαι. Αυτό όλο το έχω ζήσει εκεί όταν ήμουν παιδάκι. 1, 23, 3, δεύτερη. Πάμε, Κλέλια. Τι έχει αλλάξει στο χαρακτήρα σου? Σε αυτή τη φάση που συναντάμε την Κλέλια στο δεύτερο κύκλο, τη βρίσκουμε σε μια άλλη συναισθηματική θέση. Έχει περάσει κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για αυτήν και που είναι δηλαδή ο έρωτας και η απόρριψη σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε τη βλέπουμε πιο όρημη, αν θες, συναισθηματικά. Τι διαφορετικό κάνετε από πέρσι τις λίγες ώρες, τα βράδια που δεν έχετε γύρισμα και δεν έχετε δουλειά? Είναι εδώ πέρα ένας παράδεισος, να σου πω την αλήθεια. Εγώ κάθε μέρα λέω ευχαριστώ. Τα βράδια τελειώνουμε το γύρισμά μας και πηγαίνουμε, μαζευόμαστε στα σπίτια. Χθες, ας πούμε, εγώ μαγείρεψα ένα σουφλέ σοκολάτα, φάγαμε όλοι μαζί. Ωραίο. Καταπληκτικό. Πρέπει να ρωτήσω άλλους γι' αυτό. Δεν μου αρέσει καθόλου που συναντιέσαι μαζί του. Με να ξέρεις πόσα από τα πράγματα που κάνεις μου αρέσουν. Αν πάλι κάτι τρέχει, θα ήθελα να το μάθω από σένα. Το είχες μάθει. Μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. And I'm feeling good. Πάμε να το γυρίσουμε. Πάμε, Φάνη! Λοιπόν, πείτε μου φέτος τι έχει αλλάξει σε εσάς τους δύο, πως σας ξέρουμε από την πρώτη σεζόν. Θα πεις. Όχι, πες εσύ καλύτερα. Αλλάζει η δυναμική αυτής της σχέσης εντελώς. Η Σοφία παίρνει λίγο τη ζωή της στα χέρια της, θα έλεγα. Κυριολεκτικά όμως. Παίρνει τη ζωή της στα χέρια της και εγώ προσπαθώ να δω τη ζωή μου με έναν διαφορετικό τρόπο. 145 αλφαβήτα, ένα δεύτερο. Μαρκ. Πάμε, χειροκρότημα! Αλλά είσαι δήμαρχος πια. Είμαι δήμαρχος πια, πολιτογραφημένος και φτιάχνω, σχεδιάζω το μέλλον του τόπου. Αυτό. Αυτό είναι αριστούργημα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο καφενείο του Μπουρνάου, που φέτος κλείνει 70 χρόνια. Το 53. Από το 53, ναι. You give me hope and consolation. You give me strength to carry on. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καφενεία του νησιού και επειδή το θυμάμαι όλα τα χρόνια της ζωής μου, εδώ πέρα είχα αποφασίσει και πέρσι, αν θυμάσαι, ο Ρέστης ο Χαλκιάς, ο ρόλος του Αντώνη δηλαδή, τραγουδούσε το The Wonder of You.
Και πάντα διαλέγω σκηνές να υπάρχουν εδώ πέρα, γιατί για μένα είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Εδώ πέρα είμαστε ακριβώς στη μέση του νησιού, είμαστε στα μαγαζιά, στη μέση του νησιού. Οπότε από το Γάιο για να πας στη Λάκα περνάς πάντα από εδώ. Και θυμάμαι πάντα να περνάμε από εδώ και πάντα να σταματάνε οι μεγάλοι να κάθονται, να πίνουν τα τσιμπουράκια τους και όλο αυτό. Και μέσα έχει και παντοπολείο, αγοράζει και πράγματα κάποτε. Λέγε ρε! Εγώ με τη Γιάννα είμαι! Οι γυναίκες μου αρέσουνε! Ναι, γιατί μου λένε άλλα! Δεν με νοιάζει τι σου λένε! Τόσες γόμενες έχω φέρει εδώ, τι άλλο θες να πει! Προτιμώ να σε δω στην κάσα παρά να μου γίνεις αδερφή! Πώς αισθάνθηκες με τις αντιδράσεις του κόσμου για την περσινή σκηνή του Ξυλοδαρμού και το viral που έγινε? Ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους όλους που αντιμετώπισαν αυτή τη σκηνή με αυτόν τον τρόπο και ένιωσαν αυτά το συνέστημα που νιώσαμε κι εμείς και για μας ήταν μεγάλη ικανοποίηση και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και τι σου λένε οι ξένοι? Ήταν μια παρέα με ξένους και περπατάγαμε το Χριστόφορο και άρχισαν να μας χαιρετώνε και μου λέει μια κοπέλα «Mother, mother, you're the mother». Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Κάτε ότι κοιτάτε πάλι που έρχεται η βάρκα από εκεί που ερχόταν, κοιτάτε το Βασίλειο όλοι. Είναι ένα δύσκολο γύρισμα, αλλά ποτέ δεν με φόβησαν, γιατί ο Χριστόφορος το προσέχει πάρα πολύ αυτό, σου δίνει πάρα πολύ αυτή την ασφάλεια. Τι ανταπόκριση είχες από τον κόσμο, αν αυτό το feedback ήταν 100% υποστηρικτικό ή αν υπήρχαν κι άλλοι οι οποίοι να αντέδρασαν ή να σε βοήθησαν με αυτή την αντίδρασή τους? Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, από τουλάχιστον τα μηνύματα που έχουμε λάβει και εγώ και η Μαρία, που τα συζητήσαμε και ο Γιάννης, είναι ότι ήταν υποστηρικτικοί ως προς αυτό, δηλαδή φαινόταν ότι οι άνθρωποι είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα. Φύγε μακριά της! Να σε το όπλο. Πιο πέρα! Το αρνητικό ήταν ότι κάποια από αυτά τα μηνύματα ήταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Νομίζω πως η γραφή του Χριστόφορου και στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην οποία μας ήρθε μέσω της σειράς και βλέποντας και από μηνύματα που έρχονται και στα παιδιά και σε εμάς, βοήθησε πολύ κόσμο να δει τα πράγματα έτσι όπως την πραγματικότητα είναι. Ότι είμαστε άνθρωποι, ότι ο έρωτας δεν έχει φίλο. Διώξω από το σπίτι, γιατί έτσι κι εγώ έξω δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Τι? Μην αρχίσουμε την κουβέντα. Πήγαινε, πες να σηκωθούν και να φύγουν τώρα. Σίγουρα, και είναι και ένας ωραίος τρόπος να ξαναδεί κανείς, ειδικά οι πιο σύγχρονοι πια, οι εμείς αγωνείς ή και μια δεκαετία μεγαλύτερη από εμάς, που είναι μέσα στο σενάριο, αυτή η ηλικιακή κλίμακα, να φωτογραφίσει λίγο τις λάθος προτεραιότητες, να φωτογραφίσει λίγο τις κουρασμένες σχέσεις, να φωτογραφίσει λίγο το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με την νεότερη γενιά που έρχεται, το πώς θα μπορούμε να αποδεχθούμε, σε τι κάνουμε άρνηση, με ποια πράγματα είμαστε ακόμα σε διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Λοιπόν, περίπου σε ένα χρόνο υπολογίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε και το δεύτερο μέρος αυτής της πολύ επιτυχημένης σειράς που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και μια και η δικιά μας ελληνική σειρά ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, έχουμε κάνει σήμερα ένα θέμα για ξένες σειρές από διάφορα μέρη του κόσμου που έχουν παίξει, παίζουν σήμερα στην Ελλάδα και σημειώνουν και επιτυχία, αλλά έχουν παίξει και παλαιότερα. Ναι. Δηλαδή, για να μην ξεκινήσω με το τώρα, να θυμηθούμε μία σειρά που πριν από πάρα πολλά χρόνια σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ, στο Μέγκα το Καλό. Η Μαρία η Άσχημη. Ναι. Και θα σου πω. Είναι... Και η Πολυκατοικία. Αυτά είναι τα πρώτα που εμένα μου έρχονται στο μυαλό. Μπορεί να έχουν περάσει πάρα πολλές σειρές, έτσι. Ναι, όμως. Δεν μιλάμε όμως για μια σειρά που απλά έχει αλλάξει τους υπότιτλους. Δηλαδή την παίρνει έτσι όπως είναι. Την παίζει εδώ. Και αν πάει καλά, καλό. Πώς ήταν, ξέρω εγώ, το πρώτο τουρκικό που είχε βγει. Πάλι στο Μέγκα το Καλό. Έπρεπε πως μου έρχονται έτσι οι ιδέες. Και κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ μιλάω να πάρουν την ιδέα την ξένη. Και να τη διασκευάσουν. Και να την κάνουν στα ελληνικά, με Έλληνες ηθοποιούς, να λίγο προσαρμόσουν το σενάριο, αλλά η ιδέα να είναι αυτή. Πώς είναι, ας πούμε, φέτος η Παγιδευμένη. Βέβαια, βέβαια. Στον Αντένα.
Και πολλές άλλες σειρές, έτσι. Ο έρωτας σιγάς και η στοργή και ο παράδεισος των κυριών, η άγρια γη, δηλαδή όλες αυτές. Και ο Παπαδόπουλος, η δική μας οικογένεια, διαβάζω τώρα αυτά που βλέπω εδώ, που δεν τα ήξερα όλα. Ο έρωτας φυγάς, βέβαια, όχι ήξερα. Σειρά που παίζει ο Νίκος Κουρίσκης, Μαράγδα Καρύδη, που είναι και αυτό. Και αυτό, το IQ 160. Ναι. Φυσικά το IQ 160. Λοιπόν, Θοδωρή μου, εσύ θέλω να μου εξηγήσεις λίγο. Είναι μια τάση διεθνής αυτή να αλλάζουν διαβατήρια οι σειρές. Γιατί αποδεικνύεται ότι η συνταγή είναι πετυχημένη. Και δεν υπάρχει όμως φόρμουλα. Δηλαδή μπορεί να την κρατήσει πάρα πολύ κοντά και μπορεί να τη αλλάξει τα φώτα. Όπως το σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Το πήρε η Δήμητρα και το έκανε Δημητρέικο. Δημητρέικο και πολύ ελληνικό. Εντελώς. Και λες, είναι δυνατόν να είναι ξένο αυτό. Και φαίνονταν μόνο από το ότι ήταν πολύ μικρά σκετσάκια. Του στυλ μονόλεπτο, μονόλεπτο, που δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα. Να λοιπόν που πέτυχε και αυτό. Κάτι υπάρχει στο πνεύμα, στο DNA μια πετυχημένη σειρά που τελικά οι παραγωγοί το θεωρούν πιο σίγουρο από το να δοκιμάσουν κάτι καινούριο. Όχι πάντα. Αλλά λέμε ότι να, ταξιδεύει και προσέχεις την οτροπία να εισάγεις. Δηλαδή, σε εμάς ταιριάζουν τα μεσογειακά, μεσοανατολίτικα, δηλαδή αυτά. Ισπανικά και ισπανικά και τα λοιπά. Να γίνει καλά η απόδοση. Η απόδοση. Το παράδειγμα που έφερες είναι εξαιρετικό της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Ναι. Διότι είναι από τον Καναδά. Δηλαδή, άνθρωποι με τελείως άλλη νοοτροπία από εμάς. Πολύ μακριά. Δεν είναι μεσογειακή. Και παρόλα αντιγραφή. Αυτά. Πούμε, δεν έπιασε ποτέ η αντιγραφή. Το θέμα είναι να μπει η προσαρμογή είναι το θέμα, δεν είναι η αντιγραφή. Δηλαδή, η πολυκατοικία ήταν από την Ισπανία, όπως και η Μουρμούρα από την Ισπανία. Η Μαρία η Άσχημη ήταν από την Κολομβία. Η Μαρία Ιάσχημη έχει παίξει. Αργεντινή δική μας οικογένεια. Η Μαρία Ιάσχημη έχει παίξει, δεν είναι τόσο πετυχημένο όλο αυτό που περιγράφουμε, έχει παίξει σε 17 χώρες έτσι. Mm. Δηλαδή σκέψου ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε 17 χώρες όπου και αν έπαιξε έκανε χαμό όπως είχε κάνει τότε και στο Μέγκα. Δηλαδή ήταν πολύ συγκεκριμένη η δομή και ο τρόπος με τον οποίο τον μετέφεραν που ο κόσμος πραγματικά ενθουσιάστηκε όπου και αν έπαιξε. Για να δούμε το θέμα μας. Θα μπορούσατε να φανταστείτε τον γοητευτικό εισαγγελέα Δημήτρη Μαρκέτο να μιλάει τουρκικά ή τη Δήμητρα να λέει στον Θοδωρή τη θρυλική ατάκα «Εγώ πότε θα γίνω μάνα στα καναδικά». Δύσκολο, όμως η αλήθεια είναι πως πολλές σειρές που αγαπήσαμε στην Ελλάδα είναι διασκευές από ξένα σύριαλ. Φέτος μόνο παρακολουθούμε 8 από αυτές, ενώ στο παρελθόν πολύ περισσότερες. Γιάργη είναι ο τίτλος της τουρκικής σειράς που προβάλλεται για δεύτερη σεζόν στη γείτονα χώρα και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Στην Ελλάδα τη γνωρίσαμε φέτος παγιδευμένος με τον Μιχάλη Βεντογιάννη να είναι ο αγαπημένος των γυναικών. Στην τουρκική εκδοχή τον αντίστοιχο ρόλο έχει ο Καάν Ουργκαντζίογλου, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από το Καρασεβδά πριν από αρκετά χρόνια. Από την Τουρκία ταξίδεψε στη χώρα μας και ο έρωτας φυγάς που φέτος έχει κάνει την έκπληξη. Έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2018 και από τότε προβλήθηκε για 4 σεζόν. Στην Τουρκία ο πρωταγωνιστής λέγεται Ουγγούρ Γκουνές. Παρόλο που είναι ένας πολυβραβευμένος ηθοποιός με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του, ο δικός μας Σταύρος Βίγκος δεν έχει τίποτα να ζηλέψει, ούτε υποκριτικά ούτε από γοητεία. Με ιταλικό αέρα και Φινέτσι έρθει φέτος στους δέκτες μας ο Παράδοσος των Κυριών, που είναι η διασκευή του Il Paradiso delle Signore. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στην Ιταλία το 2015 και σήμερα προβάλλεται ο 7ος κύκλος της. Ο Ιταλός Αργύρης Πανταζάρας ακούει στο όνομα Αλεσάνδρο Τερσίνη, ο οποίος στο παρελθόν ήταν ιεροψάλτης, μετά πυροσβέστης και αφού συμμετείχε στο ιταλικό Big Brother έγινε ηθοποιός. Μία ακόμη δοκιμασμένη συνταγή από την πλούσια συλλογή των τουρκικών σύριαλ είναι η Στοργή. Από τα 61 επεισόδια των 2 σεζόν της σειράς πέρασαν οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί της Τουρκίας, ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα το cast είναι πολύ δυνατό. Τέρα Μπράβα στα πορτογαλικά σημαίνει άγρια γη, όπως ακριβώς και η σειρά που βλέπουμε φέτος από τον Sky με πρωταγωνιστή τον Στέφανο Μιχαήλ. Η σύγκριση με τον Τζοχάο Ρικάντο Ρόζα Καταρέ είναι αναποφευκτή. Ο ένας ξανθός, ο άλλος μελαχρινός. Ο Πορτογάλος με προϋπηρεσία στο μόντελινγκ, αντίθετα με τον Στέφανο, ο οποίος ενώ επίσης θα μπορούσε να ασχοληθεί με τη μόδα, προτίμησε τη δασονομία. Η κομική σειρά του Αντένα εκτός υπηρεσίας βασίζεται στο κροατικό Νταρμάρ, που μεταδόθηκε τη σεζόν 2020-2021. Και εκεί οι αστυνομικοί ενός φιλήσυχου χωριού σκαρφίζονται εγκλήματα προκειμένου να μην κλείσει το αστυνομικό του τμήμα και πάρουν μετάθεση. Στη μακρινή Ρωσία, οι Παπαδόπουλοι λέγονται Ιβάνοφ και αντίστοιχα βιώνουν τις δικές τους σπαρταριστές περιπέτειες. Η δική τους τηλεοπτική διαδρομή ξεκίνησε το 2017 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η 8η παρακαλώ διασκευασμένη σειρά για φέτος είναι η δική μας οικογένεια, η στα αργεντίνικα Somos Familia. Η πρεμιέρα της στο Telefe έγινε το 2014 και όπως μπορείτε να δείτε, οι ομοιότητες είναι πολλές.
Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Ωραίοι. Πλούσιοι, ευτυχισμένοι. Τι προβλήματα να έχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν είναι άσχημοι. Οι μεταφορές σειρών δεν είναι φετινό φαινόμενο, αφού πολλές συναντήσαμε και στο παρελθόν, όπως η τεράστια επιτυχία Μαρία η Άσχημη που παρακολουθήσαμε το 2007 με πρωταγωνιστές την Αγγελική Δαλιάνη και τον Άνθη Μονανιάδη. Βασίζεται στην κολομβιανή σειρά Yo Soy Betty La Fea που προβλήθηκε το 1999 και η οποία είναι από τις πιο πολύ ταξιδευμένες, αφού διασκευάστηκε σε 17 χώρες. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία, η Πολυκατοικία που παρακολουθήσαμε σε τρεις κύκλους επεισοδίων, ήρθε από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Ισπανία. Και εδώ η μεταφορά έχει γίνει με μεγάλη ακρίβεια, αφού ακόμα εκεί οι πρωταγωνιστές έχουν ομοιότητες. Ένα από τα καλύτερα δίδυμα που έχει περάσει από την ελληνική τηλεόραση, ο Θοδωρής Σταθερίδης και η Δήμητρα Παπαδοπούλου, είχαν την καναδική εκδοχή τους, αφού το Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς ήταν η διασκευή του γαλλόφωνου Ungar in Fig, που προβλήθηκε πρώτα στον Καναδά. Το σενάριο μετέφρασε και προσάρμοσε η ίδια η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Αχ, φούτυρο, καμιά πας αλλού τώρα, ξέρεις που με πας. Τελευταίο ταγκό στο Παρίσι Μάρλον Μπράντο. Και ψωμάκι. Τη φρατζόλα, τι θες τώρα εσύ. Πώς θα τα φάμε αυτά τα δύο. Από τις πιο χαρακτηριστικές μεταφορές σειράς είναι η Νταντά, η οποία έκανε επιτυχία στη χώρα μας και με την ελληνική αλλά και με την αμερικανική εκδοχή της. Η Ελληνίδα Νταντά με τη Μαρία Λεκάκη προβαλόταν στις οθόνες μας από το 2003 μέχρι το 2005, ενώ το The Nanny, πάνω στο οποίο βασίζεται, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αμερική το 1993 με πρωταγωνίστρια και δημιουργό την Fran Deser στο ρόλο της Fran Fine. Το 2014 ήρθε το Ταμάμ, η καταγωγή του οποίου είναι από τη Γερμανία, όπου προβαλόταν με τον τίτλο Τουρκικά για Αρχάριους. Μια ακόμη περίπτωση που υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες σε όλα τα επίπεδα. 10 ολόκληρη σεζόν η Μουρμούρα κρατά συντροφιά στο ελληνικό κοινό, όντας ένα από τα μακροβιότερα ελληνικά σύριαλ. Λίγοι ίσως ξέρουν ότι πρόκειται για διασκευή της ισπανικής σειράς Escenas de Martimorio. Μάλιστα. Να πούμε τώρα από τη σειρά αυτή, τους παγιδευμένους, που συμμετείχε, έπαιζε μέσα στο βίντεο, από τις σειρές που έχουν έρθει από το εξωτερικό, είναι και ο σημερινός μας καλεσμένος, ο Πέτρος Λαγούτης, που θα τον δούμε σε λίγο, για πάρα πολλούς λόγους. Και για την συμμετοχή του σε αυτή την πολύ επιτυχημένη σειρά στον Αντένα, για το Έτερος Εγώ. Βέβαια. Τον είδες εσύ πριν από λίγο καιρό. Ναι, βέβαια. Μιλήσατε. Βεβαίως. Εσύ έχεις μιλήσει με όλους από αυτή τη σειρά. Ναι. Μπράβο. Και... έλα μαζί μου να μου βοηθήσεις να πούμε περισσότερα, που με ενδιαφέρει και εμένα. Και όχι μόνο το Έτερος Εγώ. Γενικότερα και είναι και πολύ ωραίος καλεσμένος ο Πέτρος. Είναι ευχάριστος, μιλάει για τα πάντα. Είναι ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος. Και με αυτό που λες για το Έτερος Εγώ, επειδή το γυρίσανε πριν από ένα χρόνο, ξέρω εγώ, και τους δίνανε σελίδες μόνο με το ρόλο τους, τους λέει τι έγινε. Δεν είμαι σίγουρος, λέει. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Για να μην διαρρέει. Για να μην ξέρουν το φινάλε. Το οποίο φινάλε πια το ξέρουμε. Και είχε πολύ ενεργό ρόλο ο Πέτρος σε αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος φέτος στο Φεστιβάλ Κανών ήρθε η δικιά του στιγμή να πάρει τιμητικό χρυσό Φίνικα. Ναι, από το 1979 πηγαίνει στο Φεστιβάλ Κανών με το Σύνδρομο της Κίνας και μάλιστα ταινίες με το Βασικό Ένστικτο, το Falling Down, το Behind the Candelabra στα 78 χρόνια. Θα υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ που θα παίξει εκτός συναγωνισμού που λέγεται Μάικλ Ντάγκλας, ο άσωτος ιός. Όνομα και πράγμα όντως, του Κέρκ, ο γιος, και αισθάνεται και πολύ ευγνώμων για αυτό το τιμητικό χρυσό Φίνικα, για μια πολύ μεγάλη πορεία, όχι μόνο στο μπροστά στην κάμερα, αλλά και ως παραγωγός. Θυμίζουμε ότι έχει 2 Όσκαρ, ένα ως Gordon Gekko στη Wall Street και ένα ως παραγωγός στη Φωλιά του Κούκου. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από την τηλεόραση παίζοντας τον καλό και τελικά ευτυχώς είδαν ότι υπάρχει κάτι μοχθηρό όταν χρειάζεται και έκανε καριέρα με αυτό. Πόσο χρονών είναι σήμερα, Μάκη? 78. Είναι 78, 79. Ξυστή. Έχω την αίσθηση, παρότι είναι αναμφίβολα ένας ταλαντούχος ηθοποιός, ότι επειδή η ζωή του είναι από μόνη της σαν ταινία, έχει απασχολήσει τόσες πολλές φορές με την προσωπική του ζωή, με τις επιλογές του, με το παιδί του, με τις εξαρτήσεις, ότι κάπως έχει υπερκαλύψει το ταλέντο του. Συμφωνείς? Όχι. Θέλω να πω, δεν έχει μείνει στο πάνθεον των πιο ταλαντούχων. Δεν είναι στο μυαλό μας ο Πατσίνο.
Όχι, δεν είναι, αλλά είναι μια περσόνα και έχει παίξει σε πάρα πολλά και διασκεδαστικά πράγματα και απαιτητικά. Δηλαδή, μπορεί να μην του έτυχε ο νονός και η αποκάλυψη τώρα, αλλά έτσι είναι αυτά. Έχει αφήσει πάντως στίγμα και έχει. Και ξέρεις, όταν τον ξεγράφεις και λίγο, στο Behind the Candelabra που έπαιξε το Λιμπεράτσι, ήταν πάρα πολύ καλός, ως αυτός να είναι ο καλύτερος του ρόλος, και ήταν σε μια ηλικία κοντά στα 70 κάτι, ας το πούμε έτσι. Είναι και τα δύο. Και περσόνα και ηθοποιός και παραγωγός και απ' όλα. Και γιος που ξεπέρασε ένα πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο από τον πατέρα του. Αναφέρεσαι στο πρώτο του γιο, από τον πρώτο του γάμο. Όχι, και ναι, και στα προσωπικά. Ναι, άλλα αυτά. Τα είχα ξεχάσει. Και έχει παίξει και σε ταινίες και στο Traffic. Όχι, έχει κάνει πάρα πολλά τώρα που τα σκέφτομαι. Έχει για να μην τα λέμε μεταξύ μας, να θυμίσουμε ότι ο γιος του είχε πει ότι ο πατέρας τον έβαζε να κουβαλάει δίσκους με ναρκωτικές ουσίες από την ηλικία των 13. Το παιδί βρέθηκε να έχει εξάρτηση από ηρωίνη, από μεθαμφεταμίνη και να περνάει πολύ. Να κινδυνεύει πραγματικά η ζωή του μέχρι να καταφέρει να απεξαρτηθεί. Όπως εξαρτημένος από το αλκοόλ ήταν και ο ίδιος ο Μάικλ Ντάγκλας και όχι μόνο από το αλκοόλ. Ναι. Θυμάσαι την περιβόητη δήλωση ότι ο ίδιος είχε εθισμό στο σεξ. Και μάλιστα. Αυτός ήταν. Ναι. Έσπαγα το κεφάλι μου. Για ποιον ηθοποιό είχε πει ότι έχω πάει σε κλινική από το οξύνωση από το σεξ. Ναι. Χρόνια πριν, έτσι. Ναι. Με είχε εντυπωσιάσει αυτό. Ήταν γύρω στο. Ήταν η πρώτη φορά που το είχα ακούσει. Δημήτρη, τι. Τίποτα. Μετράει τις ζωές που έχει ζήσει ο Μάικλ Ντάγκλας. Όπως και εμείς. Και μάλιστα ήταν το ένα χτύπημα μετά το άλλο, γιατί ήταν γύρω στο 2012 που είχε πει για την εξάρτηση από το σεξ και είχε μάλιστα είχε μπει στην κλινική. Το 11 το είχε πει. Το 12 περίπου. Εγώ νομίζω πάρα πολύ παλιά το είχε πει. Προ Κάθριν Ζέτα-Τζονς. Το θέμα είναι ότι η Κάθριν Ζέτα-Τζονς κατέληξε να έχει ίδια σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που ούτως ή άλλως έχει διπολική διαταραχή, αλλά κατέληξε να καταραίει ψυχολογικά όταν ο ίδιος δήλωσε ότι ο καρκίνος του φάρυγγα που είχε και αυτός από σεξουαλικά αίτια είχε προέλθει. Με έναν τρόπο. Λόγω του HPV. Αλλά σε κάθε περίπτωση HPV. Θέλω να πω ότι δεν σταματάει να απασχολεί με δηλώσεις, με πράγματα που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, τα βγάζει πολύ έξω, πολύ προς τα έξω κι αυτό. Έχει εξωστρέφεια. Τα ενίκο μη ενδύμο. Και άλλη μία που βγάζει τα πολύ ενίκο μη ενδύμο, τα οποία αφορούν και παλιές καταστάσεις, είναι η Gwyneth Paltrow. Δεν ξέρω αν είδατε. Πήγε σε ένα podcast και τη ρωτήσανε να συγκρίνει τον Brad Pitt και τον Ben Affleck. Εγώ δεν θυμόμουν ότι έρχεται με τον Ben Affleck. Τον Brad Pitt τον θυμόμαστε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Διαλέγει και για τη σχέση και για το φιλί και για το ίδιο το σεξ. Πάμε να δούμε. Okay, we're gonna play a game. Brad or Ben. It'll be fun. Okay. Brad. No. I didn't even ask a question. Oh, I thought that was the question. Brad or Ben. Okay. That's so good. Now I get it. Okay. Who was a better kisser? Gosh, I have to remember so far back. They were both good kissers. Okay. Who was better in bed? That is really hard because, like, Brad was like the sort of major chemistry love of your life kind of like at the time, you know? Mm-hmm. And then, like, Ben was like technically excellent. I can't believe my daughter's listening to this. Technically, yeah, excellent. Yeah. God bless J-Lo and everything she's getting over there. Τους αβάντερα και τους δύο νομίζω. Με τον έναν είπε ότι. Μα τώρα είναι πράγματα αυτά. Είναι τηλεόραση αυτή. Τι πράγματα είναι αυτά. Μου κάνετε και την έγκαιρη την Αμερικάνικη τηλεόραση και όλη την αντιγράφουμε δηλαδή. Τι πράγματα είναι αυτά. Εντάξει, από την Gwyneth περίμενε ότι θα τα ακούσει. Εσύ τώρα δεν μιλάει για κάτι κακό. Για τον Αν ναι. Αν γινόταν στην Ελλάδα όμω θα το κράζε. Είναι παλιό. Τι πράγματα είναι αυτά. Μα είναι δηλαδή. Έχουν σύντροφοι αυτοί οι άνθρωποι για του οποίου μιλάει και του συγκρίνει λε και είναι δυο σακιά. Δυο σακιά. Ναι, α τώρα δεν είσαι. Δεν μου σηκώνει παντιέρα ούτε μου σηκώνει να πούμε. Δημήτρη, αν γινόταν σε άντρες συνέντευξη για δύο πρώην παρτενέρ του γυναίκες, εκεί θα είχαμε άλλα θέματα, μεγάλες αντιδράσεις. Να λέμε αλήθεια. Ναι, παιδιά, η Γκουίνεθ όμως είναι και ένα άτομο που περιμένει ότι θα σου μιλήσει έτσι, αφού έχει άλλη στάση ζωής γενικότερα γυναίκα, απέναντι και στις σχέσεις της και στο σεξ και σε όλα. Τι τι σημαίνει, σημαίνει ότι ήξερε που ρώταγε. Αυτό θέλω να πω. 30 χρόνια δεν τη ρώτησε κανείς, αυτό μας λες, γιατί αν τη ρώτησε θα τα απαντούσε. Εγώ νομίζω ότι τώρα πια που έχει όλη αυτή την απελευθέρωση γύρω από τη ζωή της, τη ρώτησανε τώρα που θα το απαντούσε. Αυτό θεωρώ εγώ. Έτσι νομίζω. Καλά, απάντησε πριν τη ρωτήσουνε. Ακριβώς. Δεν πρόλαβε να για να απαντήσει. Ήταν έτοιμο με τα γέλια. Κοπέλα ήταν η καλεσμένη που ήταν να την ρώτησε. Τέλος πάντων. Οχ, οχ, οχ. Έγινε γνωστή η podcaster. Ναι. Για πάμε από την άλλη πλευρά, γιατί όμορφη. Σήμερα είναι Πέμπτη και άλλος είναι στην κουζίνα μας. Σήμερα είναι ο Γιώργος, είναι ο παπακοστάκος μου, ο γλυκός, ο υπέροχος, ο οποίος με διασκεδάζει, γιατί τι κάνει κάθε φορά όταν πάω να πλησιάσω. Τρώει ο άτιμος, τρώει πριν προλάβουμε να δοκιμάσουμε εμείς. Λοιπόν, σήμερα θα φάμε κρεατάκι special
με πατάτα πιο special και ελπίζω ότι θα μας δείξει καμιά τεχνική πώς να μας πετύχει. Μήπως ότι αυτό είναι τσιμιτσούρι. Αυτό είναι τσιμιτσούρι, Ελένη. Τα συγχαρητήριά μου. Είδα στο Instagram που ψάχνω συνταγές ασταμάτητα. Είχαν φτιάξει, ακούστε κάτι πάρα πολύ απλό, αρκεί να μας δείξει πώς κάνει το τσιμιτσούρι. Είχαν ψήσει, παιδιά, πολύ απλά, μελιτζάνες, κομμένες περίπου τόσο, δηλαδή μην είναι και τελείως λεπτές, δηλαδή δεν το θέλουμε σαν τηγανιτό, σαν λίγο πιο ζουμερό. Και είχαν βάλει από πάνω, μόλις τις βγάλαμε από το φούρνο, τσιμιτσούρι. Καλά. Σταμάτα. Να κάνεις δίαιτα, συγγνώμη, μόνος σου. Εκτός Πέμπτης, ε. Να κάνεις όποτε θες, αρκεί εμάς να μας αφήνεις να τρώμε. Λοιπόν, εγώ θα δοκιμάσω γιατί το βλέπω από χρώμα καταπληκτικό. Το πιο σημαντικό από αυτά που θα κάνουμε σήμερα είναι η μπριζόλα όμως και όχι το τσιμιτσούρι. Γιατί το τσιμιτσούρι είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Θέλω και εγώ να την κάνω έτσι. Και σήμερα έκλεψα κιόλας. Παραδοσιακά το τσιμιτσούρι γίνεται στο γουδοχέρι με όλα τα υλικά σιγά σιγά ώστε να γίνει μια σάλτσα σαν πέστο, αλλά χωρίς το τυράκι και τους ξύρους καρπούς. Εγώ σήμερα απλά τα πέταξα όλα μου τα υλικά στο blender και το χτύπησα για 20 δευτερόλεπτα και γίνεται αυτό εδώ πέρα το παχύρευτο το πραγματάκι. Ολόσωστο. Λοιπόν, το σημαντικό λοιπόν, αυτό. Το σημαντικό είναι η μπριζόλα. Έχουμε πάρει εδώ σπαλομπριζόλα συγκεκριμένα σήμερα από το φίλο μας τον Γιάννη στα Εξάρχεια. Σπαλομπριζόλα. Δηλαδή ριμπάι, όπως το βρίσκουμε σε εστιατόρια. Ριμπάι. Αυτό το κρέας είναι οπότε για... Είναι πολύ ωραία η μπριζόλα του, παιδιά, αλλά και η πατάτα του είναι φανταστική. Η μπριζόλα, λοιπόν, η σπαλομπριζόλα, αρέσει στους πιο πολλούς επειδή έχει ενδομικό λίπος, αυτά τα ασπρουλάκια που βλέπουμε μέσα στο κρέας, τα οποία θα λιώσουν και θα δώσουν την γεύση. Πες μου γιατί τη σκουπίζεις την μπριζόλα, γιατί το διαβάζω γιατί... και εγώ σε διάφορα τέτοια. Ξαναλέω, εκεί μου αρέσουν αυτά τα ξένα. Έβαλα, λοιπόν, εγώ τις μπριζόλες μου πάνω σε ένα σχαράκι και έβαλα αλάτι και πιπέρι. Αρκετό αλάτι και πιπέρι. Και το έβαλα μέσα ψυγείο. Το ψυγείο πώς λειτουργεί. Αφαιρώντας την υγρασία από τα τρόφιμα και γι' αυτό το λόγο συντηρούνται πιο πολύ καιρό. Άρα εμείς όταν πάρουμε μια μπριζόλα και τη βάλουμε με το αλάτι που βγάζει το νερό της και τη βάλουμε και στο ψυγείο που τραβάει την υγρασία, θα ενισχύσουμε στο να βγει γρήγορα η υγρασία της μπριζόλας, άρα να ενισχυθεί η γεύση της. Έχουμε βάλει το τηγάνι, βλέπετε εδώ πέρα καπνό που βγάζει. Το τηγάνι θέλουμε σχεδόν να λιώσει, τόσο πολύ. Μα καίει πολύ, ε. Βάζουμε. Να σου πω. Ναι. Δηλαδή πρώτα θα την κάνεις στο τηγάνι και μετά θα την ψήσεις και μέσα. Μήπως είναι και αυτό ένα κόλπο, δεν ξέρω. Αυτό το κόλπο είναι ωραίο, αλλά θέλει πιο πολύ χρόνο. Ναι, θέλει. Είναι το ανάποδο μαγείρεμα που λένε, reverse searing. Στα εστιατόρια το κάνουμε τώρα τελευταία. Το πάω στα ελληνικά πρώτα. Λοιπόν, το οποίο ψήνουμε την μπριζόλα σε σταθερή θερμοκρασία στο φούρνο για αρκετή ώρα. Ναι. Και μετά τη βγάζουμε και τη θωρακίζουμε, τη κάνουμε την κρούστα, η οποία είναι η νοστιμιά. Η νοστιμιά στο κρέας, όπως λέμε όλες τις φορές που μαγειρεύουμε ακόμα και τα κοκκινιστά, είναι το θωράκισμα, η κρούστα που θα κάνει. Τώρα λοιπόν εγώ έχω αλάτι, έχω πιπέρι, έχω βγάλει την υγρασία από το ψυγείο, έχω και αυτό τηγάνι το οποίο έχω βάλει εδώ ελαιόλαδο μαζί με ηλιέλαιο μαζί για να μην μου πικρίσει στην έντονη θερμοκρασία και θέλουμε από κάθε πλευρά να το μαγειρέψουμε για 4 λεπτά. Αυτό που τρως τώρα ήταν 4 λεπτά από τη μία, 5 λεπτά από την άλλη και το έκανα medium well. Εμένα μου αρέσει να είναι medium rare το κρέας. Άρα εγώ αυτή τη συγκεκριμένη μπριζόλα θα τη γυρίσω στα 3 λεπτά. Και εδώ είναι μετά το κόλπο που κάνω μέσα στα τόρια που είναι όλη η γεύση. Για το τραβάμε τα... λοιπόν από τη φωτιά, ναι, γυρνάμε τις μπριζόλες. Κοιτάξτε εδώ πέρα την κρούστα αυτή εδώ πέρα. Άρα πεντανώς, με λίγα λόγια δεν θέλουμε σχαροτήγανο, δεν το χρειαζόμαστε το σχαροτήγανο σήμερα. Γιατί θέλουμε να κάνει μια πάρα πολύ ωραία κρούστα παντού. Επιστρέφουμε στη φωτιά και παίρνουμε τα αγαπημένα μας μυρωδικά. Εγώ έχω εδώ φρέσκια ρίγανη, δέντρο λίβανο, μπορούμε να βάλουμε και θυμάρι αν θέλουμε. Έχεις βάλει όλα αυτά εδώ. Ναι. Δεν το βαραίνει κάτι, καθόλου είναι πολύ ωραίο. Και πετάμε μέσα και δύο σκελίδες σκόρδο. Δεν χρειάζεται να τις καθαρίσουμε τις σκελίδες αλλά σκόρδο. Αλλά δεν υπάρχει η μπριζόλα σου, μπράβο. Και θα πάρουμε και ένα κουταλάκι. Θα βάλουμε μέσα μία κουταλιά για την κάθε μπριζόλα βούτυρο. Και όπως λιώνει, βάζουμε τις μπριζόλες εδώ πέρα πάνω
ώστε να παίρνουν τη θερμοκρασία. Μαγειρεύονται αυτά εδώ και παίρνουμε το ζουμάκι αυτό το τέλειο που παίρνει και αυτό το που κολλάει στο τηγάνι που κάνουμε και στα κοκκινιστά. Γυρνάμε το τηγάνι και περιχύνουμε τις μπριζόλες με αυτό το υγρό. Με αυτόν τον τρόπο παίρνει γεύση η μπριζόλα και επίσης δεν κρυώνει και το πάνω μέρος της μπριζόλας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι μες στο φούρνο να έχει από παντού θερμοκρασία, έχει μόνο από κάτω. Οπότε το μαγειρεύουμε από αυτή την πλευρά για άλλα 4 λεπτά και τελειώσαμε. Πάμε τώρα για τις πατάτες. Για πάρα πολύ λίγη ώρα και πολύ απλά πήρα μια κατσαρόλα με νερό, αλάτι και έβρασα τις πατάτες μου για 20 λεπτά. Αυτές λοιπόν οι πατάτες τώρα είναι βρασμένες. Τις έβαλα στο ταψάκι μου, λίγο ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν και παίρνουμε τώρα ένα ποτηράκι και πάμε μία-μία τις πατάτες και τις πατάμε. Γιατί έβαλα λοιπόν ελαιόλαδο? Γιατί έχει ελαιόλαδο από πάνω, άρα δεν μου κολλάει στον πάτο του ποτηριού. Όταν τελειώσουμε λοιπόν το πάτημα, θα βάλουμε από πάνω αλάτι, πιπέρι, πετρολίβανο και θα μπουν στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 15 λεπτάκια. Πάνω κάτω αέρα το βάζω εγώ. Και άμα η μπριζόλα μας αρέσει παραπάνω ψημένη από ό,τι την κάνω εγώ τώρα, βάζετε μετά και την μπριζόλα πάνω από τις πατάτες, να στάξουν όλα τα ζουμάκια πάνω στις πατάτες και έχετε κάνει το καλύτερο γεύμα της εβδομάδας. Ξαναπες μου λίγο, βγάζω την μπριζόλα και τη βάζω κατευθείαν για ψήσιμο. Τι είναι στην βγάζεις? Από εκεί. Αυτή τη στιγμή, το σχαράκι εδώ, άμα δεις από κάτω, αυτό που βλέπετε που βγαίνει από την μπριζόλα, μη σας τρομάζει, δεν είναι αίμα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό γιατί τρελαίνομαι όταν τα ακούω. Είναι ο σίδηρος που βγαίνει μαζί με το νερό της. Εγώ λοιπόν τώρα έχω, κοίτα, μία τέλεια κρούστα και από τις δύο πλευρές και θέλω να το βάλω στο ίδιο σχαράκι να ξεκουραστεί. Τώρα το ξέρω ότι δεν μπορείτε να κρατηθείτε, αλλά πρέπει. Κάντε μου τη χάρη, θα ευχαριστηθείτε το φαγητό πολύ πιο πολύ. Γιατί όταν αφήσετε την μπριζόλα σας, το κρεατικό σας γενικά να ξεκουραστεί, την πρωτεΐνη σας να ξεκουραστεί, στη φυσική στο σχολείο μάθαμε όταν ζεσταίνουμε κάτι κινούνται πιο γρήγορα τα μόρια. Αν λοιπόν τώρα έρθουμε και κόψουμε την μπριζόλα, όλο το αίμα θα βγει έξω. Αν το αφήσουμε να ξεκουραστεί για το 10% του χρόνου που το ψήσαμε, δηλαδή 2 λεπτάκια, θα ηρεμήσουν λοιπόν αυτά γιατί θα κρεώσει το εσωτερικό, θα πάει όλο το λιπάκι, όλο το ζουμάκι παντού και κάθε μπουκιά θα είναι ζουμερή. Αυτό λοιπόν δεν το κάνω ποτέ γιατί ξέρεις, σκεφτόμουν ότι αν δεν το κόψω εκείνη την ώρα να το φάμε έτσι ωραίο ζεστό, μετά με παγώσει, έλεγα μήπως γίνει σκληρό. Μα δεν προλαβαίνει να παγώσει. Εγώ τώρα το έχω κάνει στους 200 βαθμούς. Εσύ τώρα ξεπερνάς και εμένα εγώ τώρα. Και τσιμιτσούρι σας είπα τι κάναμε. Βάλαμε όλα μας τα υλικά. Ναι, αλλά σημασία έχει το πόσο έβαλες αυτό. Σου άρεσε? Πάρα πολύ. Ωραία. Αυτό έχει ακριβώς ίδια αναλογία μισό-μισό κολιάνδρο και μαϊντανό. Μία σκελίδα σκόρδο, μία πρέζα μπουκοβό που σου αρέσει τα καυτερά. Δεν καίει, είναι έβαλα φανταστικό. Έβαλα δύο σε αυτό. Ακριβώς δεν καίει. Είναι ίσα-ίσα. Για κάτι το νιώθω, αλλά δεν ξέρω τι είναι και μου αρέσει. Έχεις βάλει ξύδι? Εννοείται. Πώς? Έβαλα και 50 γραμμάρια ξύδι και 110 γραμμάρια ελαιόλαδο. Δεν θέλει πάρα σου πολύ χτύπημα, απλά πολύ να γίνουν όλα τελικά. Αν έχεις ένα μικρό βαζάκι να μου κρατήσεις λίγο, γιατί πραγματικά είναι τόσο... Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές να κάνουμε το τσιμιτσούρι. Άλλες φορές βγαίνει καλό, άλλες φορές όχι. Το κακό εμένα με ενοχλεί το ξύδι, γι' αυτό σου λέω, ενώ μου αρέσει το ξύδι, άμα νιώθω ότι κάτι, ότι ένα απ' όλα είναι πιο πάνω, δεν μου αρέσει. Μπορεί, σκέψου το, μπορεί να μην σε ενοχλεί το ξύδι. Παραδοσιακά το τσιμιτσούρι έχει μέσα και κρεμμύδι. Όχι, δεν με ενοχλεί. Όταν, κρεμμύδι όχι, και τέτοια. Άμα το αφήσει λίγο όμω, οξυδώνεται όλη η σάλτσα. Και γι' αυτό το λόγο, αντί για πράσινη, βγαίνει καφετή μετά. Οπότε μπορεί να σε ενοχλεί το όξινο του, του κρεμμυδιού και όχι του ξυδιού. Μάλιστα. Συγγνώμη, κρίτο, να σα πήρα όλο τον χρόνο. Τον χρόνο, παιδί μου. Θέλω να με διώξουν από εδώ, να έρθω να μία φορά ήθελα κι εγώ να κάνω παραπάνω από 7 λεπτά, το πέτυχα. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργο μου, σε περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία και την άλλη Πέμπτη. Έτσι, με τις ωραίες σου ιδέες και τις φανταστικές σου συνταγές. Κόψτε στο κρέας, γιατί πραγματικά πρέπει να το φάνε. Ορίστε τώρα. Μόλις τσίμπησα και πάω να δω τον άνθρωπο που με τόση χαρά θέλω να τον δω. Πού να τον πλησιάσω, φοβάμαι. Τι φοβάμαι, τσιμιτσούρι. Α, καλέ, εντάξει. Γεια σου. Μένω, μιλώ μέχρι να κάτσω μακριά σου. Εγώ ζήλευα αυτό που έτρωγες. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Πες μου ότι είσαι λάτρης του φαγητού. Είμαι, τι, γιατί να μην είμαι. Μπαίνεις καθόλου στην κουζίνα. Εγώ πιστεύω μόνο αυτός που αγαπάει το φαγητό δεν μπορεί να μην μπει στην κουζίνα. Μπαίνω, κάτι θα μπορεί μπαίνω, να κάνει. Μπαίνω. Και άκουγα τώρα ωραίες συμβουλές. Μη μου πεις. Λοιπόν, τόσα χρόνια που σε ξέρω και κάθε φορά νομίζω ότι σε γνωρίζω όλο και περισσότερο, όλο και παραπάνω, Πέτρο. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη δουλειά που εγώ εξακολουθώ και μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι να σε βλέπω σαν ένα νεαρό παιδί που μπαίνει με κέφι, με όρεξη και με τη σπιρτάδα στο μάτι που τη βλέπω κάθε φορά. Χαίρομαι. Ναι. Εσύ, σε όλη αυτή τη διαδρομή, γιατί είναι μεγάλη πια, και έχεις κάνει και πολλές δοκιμές σε πολλά διαφορετικά είδη, και όχι μόνο στην τηλεόραση, που πια σε βλέπω όλο και πιο συχνά και μ' αρέσει, αλλά και στο θέατρο. Από όλα αυτά που έχεις δοκιμάσει και από όλα αυτά που έχεις κάνει, αισθάνεσαι ότι εσύ μέσα σου ποτέ έχεις χάσει αυτό που εγώ βλέπω στα μάτια σου, τη σπιρτάδα σου, ότι δηλαδή το έκανα και αυτό, εντάξει, ωραία και εκείνο, πετύχαμε και τον άλλο στόχο, κάναμε και το παράλληλο, τα κάναμε όλα. Και τώρα. Κοίτα, ωραία το θέτεις, πολύ ωραία το θέτεις και θα μπορούσε αυτό να στο αντιστρέψω και να σε ρωτήσω και εσένα. Το ξέρω ότι θα μπορούσε, γιατί και εγώ μην νομίζεις, σκέφτομαι πολλές φορές, πολύ συχνά μέσα σε αυτά τα πολλά χρόνια κάνω τέτοιες σκέψεις. Κοίταξε, φέτος είχα τη χαρά για πρώτη φορά να σκηνοθετήσω κιόλας στο θέατρο, μαζί με τον Γιώργο τον Πρυμασόπουλο. Αυτό μου άνοιξε έναν άλλο δρόμο που έτσι έβαλε λίγο πάλι σπιρτάδα στο μάτι. Η αλήθεια είναι ότι περνώντας τα χρόνια, κάποια πράγματα αρχίζεις και φαντάζεσαι πώς θα τα κάνεις, άρα δεν σε. Πώς να το πω, δεν σε ιντριγκάρουν, ρε παιδί μου, το ίδιο. Τόσο πολύ. Το ίδιο. Σε ιντριγκάρουν, ναι. Αλλά όχι, ναι, όχι στα κάγκελα. Όχι κάποτε, ναι. Ναι. Ενώ κάποια άλλα, δηλαδή να, τώρα έχει σκηνοθεσία στο θέατρο, είναι κάτι που μου έκανε πολύ σοβαρό. Και τι το έχεις κάνει νωρίτερα. Εδώ βλέπω ότι πολλές φορές δεν μου έρχονται ονόματα στο μυαλό. Γνωρίζω και ανθρώπους που είναι πολύ, πολύ καινούργιοι στο χώρο, ως ηθοποιοί εννοώ, και όμως τους βλέπεις ότι θέλουν να κάνουν και σκηνοθεσία, είτε στον εαυτό τους, είτε σε κάποιους άλλους, είτε σε μικρές παραστάσεις, σε μεγάλες, δεν έχει σημασία. Εγώ και αυτό ευθύνη το βλέπω, δηλαδή είναι και αυτό ένα ακόμα περισσότερο βάρος το οποίο μπορείς να τα απολαύσεις, αλλά μετά. Ναι, εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό βήμα το να πει κάποιο σκηνοθετώ. Βλέπω ότι πολλοί άνθρωποι θα το κάνουν πολύ πιο νέοι στα ξεκινήματά τους. Εγώ το σκεφτόμουν χρόνια. Και να σου πω κάτι. Πόσα χρόνια το σκεφτόμουν. Χρόνια. Χρόνια έλεγα, αχ, θέλω να το κάνω. Όχι σκεφτόμουν τι θα κάνω. Έλεγα, θέλω να το κάνω. Τελικά ήρθε ένα έργο το οποίο το λάτρεψα ως θεατής πρώτα στο σινεμά και λέω, οπ, αυτό θέλω να το σκηνοθετήσω. Την ώρα που το είπες, σκέφτηκες τον εαυτό σου μέσα. Ναι, βέβαια. Βέβαια, μα το έβλεπα και έλεγα γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει στο θέατρο. Με πήραν λοιπόν να παίξω και τα έφερε έτσι η ζωή. Πού? Που το σκηνοθέτησα κιόλας. Μαζί με τον Γιώργο. Πώς είναι, είσαστε φιλαράκια καταρχήν, έχετε την άνεση να διαφωνείτε και να συμφωνείτε. Έχουμε αυτή την άνεση, την έχουμε. Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο. Δεν έχουμε υπάρξει ποτέ κολλητή, αλλά πάντα αγαπούσε, σεβόταν και εκτιμούσε ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε παίξει ποτέ μαζί. Λέμε χρόνια άντε πότε θα δουλέψουμε και μας έκατσε στη σκηνοθεσία. Κάτσε ρε παιδάκι μου, σκηνοθεσία δεν ξέρω, το έχω για πιο δύσκολο. Δηλαδή, με την ίδια ματιά το βλέπετε κάτι. Πώς το κάνετε. Να ρίξω διαφήμιση γιατί μου κάνουν νοηματάκια. Και αμέσως μετά έρχομαι να μου το εξηγήσεις αυτό. Γιατί νομίζω ότι στην τελική κατάσταση ο σκηνοθέτης είναι αυτός που λέει πώς θα παίξει ο καθένας και πώς θα βγει ένα έργο, έτσι δεν είναι. Ή όταν είναι δύο, πώς το κάνουν. Λένε με τη δικιά μου ματιά, με τη δικιά σου ματιά. Πολύ συμπληρωματικά δράσαμε με τον Γιώργο. Και τα βρήκαμε πολύ εύκολα. Ευτυχώς. Διαφημίσεις. Ακριβώς. Τι θέλω να μου πεις πριν ρίξω το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Ήθελα να σε ρωτήσω και πριν και ξεχάστηκα. Θέλω να μου πεις για τη συνεργασία σου με το παιδί σου. Με το παιδί μου. Το παιδί σου. Κοίταξε, συνεργασία. Δεν είχαμε συνεργασία. Αυτό το λίγο ρε παιδί μου, αυτό. Έπαιξε λοιπόν λίγο στο έτρος εγώ ο Δημήτρης. Είχε κάποιες σκηνές, αλλά δεν είχαμε μαζί. Εσύ αισθανόσουν την αγωνία ως. Πώς παμπάς, αλλά επειδή το έχεις περάσει κι εσύ σαν τα πρώτα σου βήματα να τα έκανες και ξέρεις πώς είναι όταν μπαίνει κάποιος μέσα που είναι καινούριος, δεν το ξέρει όλο το σύστημα και έχει την αγωνία. Κάνω κάτι λάθος, θα τα κάνω σωστά, τι απαιτήσει έχουν άγια από μένα. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ένας ηθοποιός, αλλά ένας παρουσιαστής θα σκέφτεται αυτά. Και ένας ηθοποιός κάπως έτσι σκέφτεται και μάλιστα όταν μπαίνει σε μια σειρά που έχει γίνει λίγο μύθος, το έτερος εγώ, ας πούμε. Όχι λίγο. Και η πρώτη του δουλειά είναι αυτό το πράγμα που είναι και ο μπαμπάς του εκεί. Όμως επειδή ο Δημήτρης δεν έβγαζε άγχος,
Δεν ήθελα να του πω εγώ, αγόρι μου, μην αγχώνεσαι, γιατί είναι σαν να του λες αγχώσου. Έχω ήδη αγχώσει. Ακριβώς. Οπότε όσο τον έβλεπα χαλαρό και το ευχαριστιόταν μια χαρά. Δηλαδή, εγώ πήγα τον είδα στα δύο γυρίσματά του, για να μην είμαι και ο μπαμπάς μου από πάνω συνέχεια. Πήγα τον είδα χαλαρό, ωραίο, να το απολαμβάνει. Μου έλεγε έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι και εγώ. Έτσι και εγώ, ναι, αυτό. Άρα, και το αποτέλεσμα που είδα ήταν, εγώ μπορώ σαν μπαμπάς του και άλλοι ίσως, να δω τα πρώτα του γυρίσματα που ήταν λίγο πιο σφιγμένος και πώς μετά χαλάρωσε και ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Και πάλι στο θέμα του σκηνοθέτη πάμε. Ο σκηνοθέτης σε ένα νέο παιδί, και δεν παίρνω τώρα με αφορμή αυτή την κουβέντα που κάνουμε, μπορεί να του κόψει τα φτερά ή να τον σπρώξει πραγματικά να πετάξει. Καλά, και τα δύο. Το να του κόψει τα φτερά δυστυχώς είναι πιο εύκολο. Αλήθεια, ε. Είναι πιο εύκολο γιατί όταν είσαι νέος ηθοποιός, έχεις τόση ανασφάλεια και τόση ανάγκη για επιβεβαίωση, στήριξη, όλο αυτό το πράγμα που αν έρθει κάποιος και σου κάνει όλα τα αντίθετα, μπορεί να σου κάνει πολύ κακό. Οπότε με τον ίδιο τρόπο μπορεί να σου κάνει και πολύ καλό, αν είστε και συμβατοί σαν χαρακτήρες, σαν προσωπικότητες, μπορεί να σε απογειώσει. Είναι λίγο, εγώ ξέρω το θέατρο πολλές φορές μέσα μου το παρομοιάζω και με τον αθλητισμό. Ένας αθλητής, είναι πολύ σημαντικό το μάτς που κάνει με τον προπονητή του. Και το έχω δει να συμβαίνει και σε μένα και σε άλλους ανθρώπους. Όταν ο αθλητής με τον προπονητή κολλήσουν, ο αθλητής παίρνει τα πάνω του, αυτό του δίνει ένα 30% πάνω. Έτσι είναι και στον ηθοποιό. Δηλαδή και εσύ που είσαι ένας έμπειρος και με μεγάλη διαδρομή πια ηθοποιός, μπορεί ακόμα και σήμερα να επηρεαστείς από το πώς θα είσαι σε ένα ρόλο σε σχέση με το πώς είναι η σχέση σου. Η σχέση σου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ με το σκηνοθέτη σου, αν έχεις καλή επαφή με το σκηνοθέτη σου. Σίγουρα. Ακόμα και τώρα, που πια εντάξει, έχεις κάνει διαδρομή σου, είσαι όριμος ηθοποιός. Ναι, το ότι έχεις κάνει τη διαδρομή σου σημαίνει έμπειρος. Ότι είσαι έμπειρος, όριμος να φέρεις ένα πράγμα μέσα σου και να το βγάλεις και στην κάμερα που είναι κοντά σε αυτό που φαντάζεσαι. Αλλά ένας ωραίος σκηνοθέτης μπορεί να σε πάει και κάπου που δεν είχες φανταστεί και να είναι ακόμα πιο ωραία. Έτσι. Επίσης, αν το ηθικό σου αυτός ο άνθρωπος ξέρει να στο τονώσει, να στο ανεβάσει, γιατί. Οι ηθοποιοί είπαμε, ήμασταν ασφαλιόντα πάντα από το που ξεκινάμε μέχρι να σταματήσουμε. Οπότε το μπράβο του σκηνοθέτη είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι το λάθος μερικές φορές των σκηνοθετών απέναντι στους πιο έμπειρους ηθοποιούς. Το έμπειρος δεν σημαίνει ότι δεν έχει μέσα το παιδί που θέλει να ακούσει και τον μπράβο. Πόσο δίκιο έχεις, πάμε να δούμε το βίντεο. Η πορεία του Πέτρου, προσωπική, επαγγελματική, έχει πολλές διακυμάνσεις. Δεν ήταν ποτέ σε ευθεία γραμμή. Γι' αυτό με τα πάνω και τα κάτω της, αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσα. Αν κρατούσε καταρχήν κάτι από τα παιδικά του χρόνια, θα έλεγε πως έχει πολύ ωραίες αναμνήσεις. Λάτρευε το παιχνίδι και του προσφέρθηκε απλόχερα, μέσα και έξω από το σπίτι. Όλη μέρα στους δρόμους, στις πλατείες, μπάλα, ποδήλατο, κρυφτό, κυνηγητό. Ο πατέρας του δημόσιος υπάλληλος, η μητέρα του καθηγήτρια Αγγλικών. Η μόνη σχολή που τον ενδιέφερε τελειώνοντας το σχολείο ήταν η ψυχολογία στο Πάντιο. Δεν μπήκε για 20 μόρια, πέρασε στα ναυτιλιακά που δεν τον ενδιέφεραν καθόλου. Παρακολούθησε τη σχολή, πέρασε τα 47 από τα 56 μαθήματα. Πτυχίο δεν πήρε, παρότι όταν πήγε στη σχολή του θεάτρου τέχνης είπε στους δικούς του ότι θα τελειώσει το πανεπιστήμιο. Ήταν στο τέταρτο έτος. Η πρώτη του δουλειά στο θέατρο ήταν το Σκλαβί. Και όταν μια μέρα η Ξένια Καλογεροπούλου πήρε τηλέφωνο στο σπίτι του για να τον ζητήσει και μίλησε πρώτη φορά με τη μητέρα του και άρχισε να τον εκθιάζει, η μαμά του τα έχασε και στο τέλος έκπληκτη της είπε «Ο Πέτρος είναι όλα αυτά». Ο Πέτρος καθιερώθηκε σιγά σιγά και ομαλά στο θέατρο. Δεν ήθελε ποτέ το ρόλο του όμορφου, του Ζεν Πρεμιέ. Έπαιξε σε σημαντικές παραστάσεις, έγινε αναγνωρίσιμος, ξεκίνησε να παίζει και σε σίριαλ στην τηλεόραση. Αφήνει πια το δικό του στίγμα στην τέχνη του. Οι γη του, ο Δημήτρης και ο Γιώργης, λένε στους φίλους τους πως έχουν τον τέλειο μπαμπά, ίσως γιατί ο ίδιος, περνώντας από διάφορα που τον άλλαξαν ως άνθρωπο, ως τρόπο λειτουργίας και ιδιοσυγκρασία, έμαθε στην πορεία και κάποια βασικά πράγματα για τη ζωή και ειδικότερα για τη σχέση γονιού-παιδιών. Κυρίως ότι ο γονιός πρέπει να μπει στον κόσμο των παιδιών και όχι να προσπαθεί να φέρει τα παιδιά στο δικό του. Σε αυτή την πορεία του Πέτρου, που ταυτόχρονα με το μεγάλωμα των παιδιών του ενηλικιωνόταν και ο ίδιος σταδιακά, αλλά αποφασιστικά, ξεκίνησε να μιλά δημόσια για πολλά θέματα που, κοινοποιώντας τα, έκανε κοινωνό και συμμέτοχο σε όσα τον απασχολούσαν και τον κόσμο. Και αυτό τον έκανε ιδιαιτέρως συμπαθή.
Καταρχήν για την τόλμη του, για την ειλικρίνειά του, για το ότι είναι ένας άνθρωπος αποφασισμένος όταν χρειάζεται να ξεριζώσει οτιδήποτε παλιό και να δημιουργήσει το νέο, χωρίς προϋποθέσεις και αστερίσκους. Οι άνθρωποι, αυτό που αγάπησαν στον Πέτρο, αυτό που τους έκανε να τον βάλουν στην καρδιά τους, όχι ως ταλέντο, αλλά για την προσωπικότητά του, είναι πως μέσα στη μεγάλη του ευαισθησία είναι και ένας άνθρωπος με ψυχικά αποθέματα. Ένας άνθρωπος ιδιαιτέρως δυνατός, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να μηδενίσει το κοντέρ και να ξαναρχίσει τη ζωή του, απαλλαγμένος από ό,τι τον πήγαινε πίσω. Έχοντας βεβαίως πάντοτε ως σταθερές του, τους ανθρώπους, η οικογένειά του και τους γιους του. Άθελά του ίσως, ο Πέτρος έγινε μία αναφορά για πολύ κόσμο, με τη στάση ζωής του, με τις επιλογές του, με όσα λέει στις συνεντεύξεις του χωρίς να κρύβει το παραμικρό. Γιατί ανέκαθεν, ζητούμενο του ήταν, αλλάζοντας και αναγεννόμενος μέσα από ρόλους, φίλους, ανθρώπους που αγαπά, να μην χάνει ποτέ, ό,τι και αν συνέβαινε, την πολύτιμη γαλήνη μέσα του. Τι ωραίο βιντεάκι. Το κάνετε. Έβλεπα τη συνέντευξη τη Ντάνη, γιατί είμαστε πολύ φίλοι με την Ντάνη. Εδώ και είσαστε πάλι... πολύ φίλοι. Ναι, πολύ φίλοι. Και είμαστε και στο θέατρο μαζί, στου τέλειου ξένου. Μπράβο, μου το έλεγε, μου το έλεγε. Έλεγα, τι κορίτσι, βίντεο. Εδώ τη γνώρισα. Δεν την ήξερα και πολύ, πολύ, πολύ λαμπερό πρόσωπο στην τηλεόραση. Δηλαδή σε τραβάει. Έχει τη σοβαρή πλευρά τη, έχει και μια άλλη πλευρά, η οποία είναι επίση αξιολάτρευτη. Εσεί που είστε φιλαράκια και γνωρίζεστε. Εσεί γνωριστήκατε τώρα πάνω στην παράσταση, στου τέλειου ξένου. Όχι, την πήραμε στην παράσταση επειδή ήδη την ξέραμε και σαν ηθοποιό και σαν άνθρωπο. Εμεί είχαμε γνωριστεί με την Ντάνη στον Ήλιο, μια σειρά του Αντένα. Εκεί γνωριστήκαμε, τη λάτρεψα και τη λέω: τέλειος ξένος θα είσαι οπωσδήποτε. Να τώρα είδε, λέμε αυτά και συγγνώμη, καλώς ήρθες στο δωρή μου στην παρέα και νωρίτερα έπρεπε να βρεις. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Θοδωρή. Μπορεί να είναι κάποιος κάποια χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο και να μην του έχει δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία για να βγει πιο μπροστά. Δεν ξέρω όμως πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, μπορεί να παίζει κανείς πολύ ωραίους ρόλους ή να παίζει κάθε χρόνο στην τηλεόραση ή στο θέατρο και να μην έχει κάτσει αυτός ο ένας ρόλος, ο ένας ρόλος όμως που θα σου κάνει κλικ με τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο ένας ρόλος, είναι ο ένας ρόλος στη σωστή σειρά ή παράσταση, στη σωστή παραγωγή, στη σωστή στιγμή. Είναι όλα να κάτσουν καλά. Εντάξει. Εσ' άκουα πριν μίλαγες για τους σκηνοθέτες και τους προπονητές και το μέντορα που προφανώς πολλοί άνθρωποι επιζητούν σε αυτή τη ζωή και καλά κάνουν. Το πρότυπο, εσένα ποιος σε ξεκλείδωσε στην πορεία σου αυτή? Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου έδωσε εμπιστοσύνη και κατάλαβες ότι εδώ μια πόρτα ανοίγει? Γιατί, στο λέω γιατί με ενδιαφέρουν πολύ κρίσιμες στιγμές στην πορεία ενός ανθρώπου. Ναι. Κοίταξε, στη σχολή του θεάτρου τέχνης έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για μένα η γνωριμία μου και η διδασκαλία της Μάγιας Λιμπεροπούλου. Mm. Ήταν μια εκπληκτική γυναίκα, μια εκπληκτική προσωπικότητα που μας είχε ένα έτος, το τρίτο έτος σχολής, αλλά μας μετέδωσε τόσο πάθος και τόσο δύναμη για αυτό το πράγμα που έκανε σε όλη τη ζωή και για το πώς πρέπει να το κάνουμε κι εμείς, που ήταν ένα κομβικό σημείο η γνωριμία μου με τη Μάγια. Μετά ήμουν τυχερός στην πρώτη μου δουλειά. Με το που τελείωσα τη σχολή, δούλεψα με τον Θωμά το Μοσχόπουλο σε μια παράσταση, ένα έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, το Σκλαβί, που επίσης ο Θωμάς, παρότι δεν ξαναδουλέψαμε από τότε, για άλλους λόγους, με πούσαρε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ σήμερα πια. Κοίταξε, μέσα στα χρόνια πολλοί άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι αλλά... Όταν αισθάνθηκες ότι έγινες πολύ γνωστός, σου πήγε αυτό, στο χαρακτήρα? Ξέρεις τι, εγώ έγινα σταδιακά πολύ γνωστός. Αν δει κανείς και το βιογραφικό μου, ειδικά στη τηλεόραση, ας πούμε, που είναι αυτό που σε κάνει ευρέως γνωστό, δεν υπάρχει μία σειρά που να παίζω εγώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να κάνει το μπαμ και γεια σας. Έγινα... Όπως τη Μυρτώ. Ναι, όπως η Μυρτώ, ας πούμε, ναι. Με την Αναστασία. Εγώ πολλά επεισόδια στην Δεκατεντολή. Λίγο-λίγο. Επεισόδια, λίγο-λίγο. Σειρές δηλαδή που αγαπήθηκαν, αλλά εγώ ερχόμουν σιγά-σιγά. Και... Μου πήγε και πιο καλά αυτό. Νομίζω ότι σε εκείνες τις ηλικίες δεν θα διαχειριζόμουν πολύ καλά μια απότομη αναγνωρισιμότητα. Φαντάσου να έχεις γίνει ποδοσφαιριστής και στα 19 σου να χτύπαγες κόκκινο. Θα το ήθελα, αλλά δεν το φαντάζομαι. Είναι από αυτά που κολλάνε με αυτό που λέγαμε τώρα. Μάλλον δεν θα μπορούσα να το διαχειριστώ και μάλλον και γι' αυτό δεν έγινα. Παίζαμε προηγουμένως ένα βίντεο με το πόσες σειρές που βλέπουμε φέτος στην τηλεόραση, θυμηθήκαμε και μερικές βέβαια πολύ παλιότερα, είναι ξένο κόνσεπτ. Όπως είναι και η Παγιδευμένη, στην οποία πρωταγωνιστής, και πάρα πολλές άλλες σειρές που τις βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
Και η ερώτησή μου ήταν πώς γίνεται σειρές που έρχονται από άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες που δεν μοιάζουν με εμάς, γιατί δεν είναι όλα πια της γειτονιάς μας. Έτσι, πώς γίνεται να έρχονται σε μια χώρα σαν κι αυτή και πάλι να κάνουν επιτυχία όπως κάνουν και στις χώρες από τις οποίες ξεκίνησαν. Και γιατί, γιατί γίνεται αυτό? Είναι πιο σίγουρη η επιτυχία ότι αυτό έχει κάνει επιτυχία σε αυτή, σε αυτή τη χώρα, στο φέρουμε? Εντάξει, νομίζω έρχονται πολλά τέτοια. Δεν κάνουν όλα επιτυχία. Μα μόνο τώρα να δεις λίγο στη φετινή σεζόν πόσα περάσαμε στο βίντεο, είναι πάρα πολλά. Δεν κάνουν όλα επιτυχία. Κάνουν κάποια επιτυχία. Ίσως αυτά που κολλάνε καλύτερα με το δικό μας μεταλλητέ που λες. Ίσως αυτά που τα προσέχουμε πιο πολύ. Ίσως αυτά που τα διασκευάζουμε και καλύτερα. Γιατί έτσι λίγο τα φέρνουμε και στα δικά μας πράγματα. Εντάξει, εγώ λίγο αυτό με στεναχωρεί λιγάκι, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε και εδώ τα φόντα να τα κάνουμε από μόνοι μας όλα. Δηλαδή και απόδειξη αυτού. Γίνονται. Και το έτερος εγώ και το μαέστρο και πολλές δουλειές. Το έτερος εγώ ήταν ένα πολύ κερδισμένο στοίχημα, διότι είναι πρωτότυπη ιδέα, πρωτότυπη ελληνική σειρά. Αν κανείς το δει πιο σφαιρικά, λες ότι μήπως είναι μια πώς το λένε, έχει φανταστεί λίγο ένα σκανδιναβικό περιβάλλον, λίγο μοιάζει με τα βόρεια θρίλερ περισσότερο, έτσι όπως τα μάθαμε την τελευταία δεκαετία, 15 χρόνια, που κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να έχουν επιτυχία στην Ελλάδα, και όταν είχε το έτερος εγώ, πάρα πολύ χάρηκαν διπλά. Γι' αυτό και απέκτησε ένα πολύ φανατικό κοινό, λέγοντας μπράβο, νάτο, εδώ μπορούμε και εμείς και το θρίλερ μας και την μπλοκή και τους χαρακτήρες και τα άκρα, γιατί υπάρχουν άκρα που λες καμιά φορά στην Ελλάδα. Μα βρε παιδιά, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι, και θέλει ο θεατής να το δει και ως έτσι. Ήταν ένα κερδισμένο στοίχημα αυτό. Ακριβώς. Και έχεις δίκιο, δεν πιάνουν όλα και μερικά γεννιούνται και στην Ελλάδα. Με το θέατρο όμως και τη θεατρική αυτή παράσταση, που και αυτή είναι μια παράσταση, ένα έργο που έχει γίνει και σε ξένη ταινία το έχουμε δει. Σε 18 χώρες. Μπράβο. Είδες λοιπόν, είναι μια τέτοια περίπτωση και αυτό. Και κάνει πάλι επιτυχία, διότι από ό,τι γνωρίζουμε όλο το χειμώνα είσαστε sold out. Δηλαδή η παράσταση πήγε. Και πήγε πολύ καλά. Συνεχίζεται τώρα? Συνεχίζουμε για άλλες 2 εβδομάδες στο Θέατρο Αθηνά, Πέμπτη έως Κυριακή. Αφού το είπες, θα πω λοιπόν το έργο που έχω σκηνοθετήσει εγώ με τον Γιώργο. Είναι η Ντάνη Γιαννακοπούλου, είναι η Μυρτώη Αλικάκη, είναι η Κατερίνα Μισηχρόνη, είναι ο Γιώργος Χρανιώτης, είναι ο Δημήτρης Ολιόλιος, ο Δημήτρης Ξανθόπουλος και η Λιδία Εσγουράκη, σε παραγωγή του Θοδωρή του Μαρασούλη. Είναι μια δουλειά, θα την παίξουμε άλλες 2 εβδομάδες, γιατί θα το συνεχίσουμε και του χρόνου. Ήμασταν Θεσσαλονίκη, να ευχαριστήσω τη Θεσσαλονίκη ολόψυχα γιατί μας αγκάλιασε. Είναι ένα έργο που εγώ σου είπα, το λάτρεψα από τη μεγάλη οθόνη πρώτα. Αλλά στο θέατρο αυτό είναι κάτι πολύ πιο συνηθισμένο, έτσι, να βλέπουμε ξένα έργα. Δεν παίρνουμε ξένο φορμάτ μιας παράστασης να το στήσουμε εδώ. Παίρνεις ένα έργο, εντάξει, είναι τελείως άλλο πράγμα. Τι είναι αυτό που έχει κάνει αυτό το έργο να έχει ξεχωρίσει, να έχει αγαπηθεί? Τι είναι αυτό? Είναι ότι βλέπουμε πολλές φορές μέσα σε αυτό ανθρώπους δικούς μας ή και τον εαυτό μας και προσπαθούμε να σκεφτούμε αν μας συνέβαινε αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο, ή γενικότερα αν τους ανθρώπους που γνωρίζουμε τους ξέρουμε τόσο καλά όσο πιστεύουμε. Όλα αυτά που είπες, που αποτελούν έναν πολύ σύγχρονο τρόπο, ας πούμε, μια πολύ σύγχρονη οπτική πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις όπως είναι τα πράγματα σήμερα, έτσι, που δυστυχώς όλοι μας είμαστε λιγότερο ή περισσότερο σκλάβοι της τεχνολογίας, που ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας, του κόσμου μας, των μυστικών μας βρίσκεται μέσα στα κινητά μας τηλέφωνα. Και με αφορμή αυτό το πράγμα λοιπόν ξετυλίγονται όλες οι σχέσεις, οι συντροφικές, οι γονεϊκές σχέσεις, φιλικές σχέσεις, και με έναν τρόπο που συνδυάζει χιούμορ και δράμα σε πολύ ωραία ποσόστοση. Εσύ θα ήθελες πραγματικά να ξέρεις τα πάντα για τον άνθρωπό σου? Δηλαδή, έτσι όπως είσαι σήμερα, έτσι όπως είναι σήμερα ο χαρακτήρας σου, γιατί άλλο πως είμαστε κανείς στα 20, άλλο στα 30 κτλ. Είσαι ο τύπος που θα ήθελες να τα ψάξεις όλα, να τα ξέρεις όλα, να τα μάθεις όλα? Δηλαδή, ότι πες τα μου όλα, γιατί εγώ είμαι, δεν υπάρχει κάτι που να με ξαφνιάσει, να με στεναχωρήσει, να με σοκάρει. Θέλω να μιλάμε ανοιχτά. Είσαι τέτοιος τύπος? Να τα λέμε όλα πολύ ανοιχτά? Όλοι λέμε ότι θα θέλαμε να τα ξέρουμε άλλο όλα. Τι λέμε. Έτσι, ναι. Άλλο τι λέμε. Δεν ξέρω. Θέλω να ξέρω ότι δεν υπάρχουν βασικά μυστικά. Έτσι, σημαντικά μυστικά σε μία σχέση. Τώρα, το αν υπάρχει κάτι μικρό που δεν σου λέω, γιατί μπορεί τώρα να μην μπορείς να το ακούσεις, αλλά
Όχι, όχι. Κινητό δεν θέλω να ξέρω πια να ψάχνω, να βλέπω τέτοια πράγματα. Γιατί όποιος ψάχνει βρίσκει. Όποιος ψάχνει βρίσκει και άμα βρεις. Εσύ θα ήθελες. Όπαπα. Με τίποτα. Με τίποτα. Βέβαια, αν μου έκανες αυτή την ερώτηση πάρα πολλά χρόνια πριν. Α, καλά, ναι. Θα σου έλεγα άλλα. Ή μάλλον θα σου έλεγα τα μισά. Γιατί θα την είχα το τέτοιο μέσα να το δω, να το μάθω, να το ξέρω. Αλλά όχι τώρα πια. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, θέλω ούτε τίποτα. Ότι έρχονται να το δουν το έργο. Άνθρωποι που προφανώς έχουν δει την ταινία, την ελληνική, την ξένη. Που σημαίνει ότι για μερικά, όπως το Sleuth, ας πούμε, που είναι ένα θεατρικό, το ξαναβλέπεις. Ναι. Γιατί θες να δεις τις δυναμικές, θες να δεις τη συνθήκη, πώς θα αντιδράσουν οι συγκεκριμένοι ηθοποιοί και τι διαφορετικό θα φέρουν. Και ακόμα περισσότερο αυτό που έχει να κάνει με κάτι πάρα πολύ οικείο, που είναι η τεχνολογία, το κινητό, σου λέει ο άλλος τι θα πει, τι θα κάνει, πώς θα το πει. Και πολλά νέα παιδιά στο κινητό. Ναι. Πάρα πολύ νέοι άνθρωποι. Mm. Πάρα πολύ νέοι. Το οποίο δεν σημαίνει στο θέατρο εύκολα. Ναι. Και είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, πήγαινε μα σινεμά. Για νεαότερα παιδιά είναι. Ναι. Οι Φύλακες του Γαλαξία. Δεν ξέρω αν έχει δει κάποιο από το 1-2, γιατί στο 3 okay. Φτάσαμε. Τελείωσε. Τελείωσε. Ναι, αυτό ήταν και το τελευταίο. Όλα μαζί. Και νομίζω ότι. Ό,τι είχε να δώσει αυτή η σειρά, που είναι της Marvel, το έδωσε. Είναι η παρέα του Peter Quill, που είναι ο Chris Pratt, που είναι σαν αντίδοτο των εκδικητών. Δηλαδή, όπως είναι εκδικητές περίρωες που λες είναι άτρωτοι, εδώ καθένας έχει πάρα πολλές αδυναμίες. Θυμίζει μια πιο αναλογική εποχή. Βέβαια, είναι στο διάστημα και πάνε να σώσουν το ρακούν. Τη φωνή του κάνει ο Bradley Cooper του ρακούν. Σ' έχασα στο ρακούν λίγο. Με έχασε αλλά... το ξεκίνημα, αλλά δεν είναι θέμα. Υπάρχει πολλής δούμε... κόσμος που αγαπάει αυτό το... Υπάρχει κόσμος, αλλά τώρα νομίζω ότι ετοιμαζόμαστε για καινούργια φάση. Οι τελευταίοι Φύλακες του Γαλαξία έρχονται στο σινεμά τη μέρα σήμερα, Πέμπτη, από απόψε στις αίθουσες. I'm gonna tell you something. I'm Star-Lord. I informed the Guardians. Met a girl, fell in love, and that girl died. But then she came back. Came back a total dick. Oh, please. He left out some important information, but that is the gist of it. I get the same old dreams, same time every night. Fall to the ground and I wake up. My sacred mission is to create the perfect society. He didn't want to make things perfect. He just hated things the way they are. I want you all to know that I'm grateful to fight beside my friends. Incinerate them. Always searching for a family until we found each other. Are you ready for one last ride? We'll all fly away together into the forever and beautiful sky. Whoever it was that you were in love with, it sounds more like her. Her? That's ridiculous. Do not bring me into this. Don't even. Knock it off! What? Περιμένεις να δεις πού θα πάει. Στο διάστημα. Εντάξει. Λίγο γη και πάλι τελικά διάστημα. Τελικά πιάνουμε την κουβέντα. Στο τρέιλερ, φαντάσου στην ταινία. Είναι και εγώ κουράστηκα με αυτό, γι' αυτό λέω εντάξει, τελείωσε. Λέγαμε τώρα λίγο πριν κλείσουμε, γιατί κλείνουμε νωρίτερα σήμερα, θα δείτε γιατί. Πόση ώρα περνάει ο καθένας μας στο κινητό και ποια είναι η σχέση μας πολύ με το κινητό. Πολύ δυστυχώς. Πολύ εσύ. Ναι, δυστυχώς. Σαν δουλειά ή μιλώντας με κόσμο. Δεν ξέρω, το έχω χάσει λίγο. Με βγάζει κάθε εβδομάδα πόσες ώρες ήμουν κάθε μέρα και λέω εγώ.
Δυστυχώς εγώ, ναι, πολύ. Πολύ. Από εδώ και από εκεί και υποχρεώσεις. Και φαλαγιές και έτσι. Και λίγο ναι, ναι, ενημέρωση και λίγο πλάκα. Είμαι πολύ περήφανος όταν βλέπεις αυτές τις ώρες να πέφτουν. Ναι, τόσο αλλά στους για μια εβδομάδα μπορεί την επόμενη να είναι δύο φορές πάνω. Όχι, όχι, είναι θέμα στάσης ζωής από ένα σημείο. Ακριβώς. Δηλαδή είσαι ρε παιδί μου με το χέρι στο κινητό σου. Είμαι λίγο. Είσαι, το θες κοντά σου. Ναι. Εγώ ξέρεις τι κάνω σπίτι. Πάω και το βάζω εκεί που λέει ότι είμαι σε πτήση. Γιατί ούτως ώστε ούτε να παρεξηγηθεί κανείς. Ναι, γι' αυτό το με βρίσκεται ρελένη μου. Γιατί πώς θα γίνει όμως. Και αυτό το κεφάλι πρέπει λίγο να χαλαρώνει, να είναι με την οικογένειά του, να είναι μόνο του λίγο. Okay. Θέλουμε και στιγμές που απομόνωσης με το μυαλό μας. Εννοείται σε πτήση, σε πτήση λέμε. Πάμε να φύγουμε. Έτσι. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Καλή συνέχεια σε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνεις. Ευχαριστώ. Και πολύ χαίρομαι που βλέπω το μάτι σου ματάκι τόσο ζωηρό. Καλές καλοκαιρινές διακοπές αυτό, από τώρα θα σου χέρι, πω. Γιατί έχεις δουλέψει πολύ πολύ φέτος. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά, καλή συνέχεια στο μεγάλο μας κανάλι. Α, διαφημίσεις. Άντε, θα κλείσω αμέσως μετά. Έχω μισό λεπτό. Πάμε. Ένα λιθρί. Πώς γίνεται να λέμε συνέχεια για φαγητά σε αυτή την πατρίδα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Του λέω τον καημό μου και τον αναστεναγμό μου. Αυτό, γι' αυτό. Είναι ένα ταλέντο να τρώει κανείς από πολλά λίγο. Ανόρεχτοι όλοι, ανόρεχτοι. Όχι, όχι, όσο γι' αυτό δεν μας λείπει. Ναι, ναι. Αλλά σήμερα να το ξαναπώ, το φαγητό του Γιώργου, πραγματικά θα το κάνω με τον τρόπο του. Ήταν το κάτι άλλο, παιδιά, το κάτι άλλο. Δοκιμάστε το. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε. Δηλαδή, σας κράτησα για να σας πω σε άλλη ώρα ένα να περάσετε όμορφα. Και εμείς αύριο, στην ώρα μας, το μεσημεράκι, μετά το δελτίο ειδήσεων του μεγάλου καναλιού.